Κύριε Πρόεδρε Πρωτοδικών, κύριοι δικαστές, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ο δικηγορικός Σύλλογος ΚΟ ανέλαβε μία πρωτοβουλία να κάνει τη σημερινή, να διοργανώσει τη σημερινή εκδήλωση, η οποία έχει ένα χαρακτήρα ενημερωτικό για τις επιχειρούμενες τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο νομικός κόσμος έχει σοβαρές ενστάσεις για αυτό το εγχείρημα, τουλάχιστον στο μέτρο που έφτασαν στα αυτιά μας και στη γνώση μας οι επιμέρους επιχειρούμενες τροποποιήσεις. Από την πρώτη στιγμή έχουμε αντιδράσει και γνωρίζετε καλά ότι είμαστε ήδη σε αποχή από τα καθήκοντά μας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο, να τονίσουμε, είναι η πρώτη φορά που έρχεται να ψηφιστεί χωρίς να έχει τύχει μιας στοιχειώδους επεξεργασίας από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Τουλάχιστον αυτό είναι σοβαρό παράπονο όλου του νομικού κόσμου και σοβαρό παράπονο των καθηγητών όλων των νομικών σχολών της χώρας μας. Οι τροποποιήσεις αυτές του κώδικα, αν και επιγράφονται ότι, αν και επιγράφεται ότι γίνονται για την αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με στόχο τον περιορισμό της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση του αισθήματος ατιμωρησίας, παρόλα αυτά ο νομικός κόσμος θεωρεί ότι οδεύει σε μία λάθος κατεύθυνση το νομοσχέδιο και είμαστε εδώ για να κατανοήσουμε καταρχήν τις επιχειρούμενες τροποποιήσεις και κατά δεύτερον να τοποθετηθούμε έτσι ώστε το εξαγόμενο από τη σημερινή συγκέντρωση ο Δικηγορικός Σύλλογος ΚΟ δια των οργάνων του να το μεταφέρει στην Ολομέλεια των Προέδρων για μία έτσι όσο γίνεται πιο σωστή και ορθολογιστική εκτίμηση των διατάξεων αυτών. Εγώ σας καλωσορίζω και πάλι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήρθατε και κύριε Πρόεδρε και κυρία Καραδήμου και δίνω το λόγο στον αναπληρωτή καθηγητή του ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Τριανταφύλλου. Κύριε Τριανταφύλλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και το Δικηγορικό Σύλλογο της ΚΟ για την τιμητική πρόσκληση. Δεν θα χρειαστεί να πω πολλά προεισαγωγικά, αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, όλοι γνωρίζουμε το νομοσχέδιο, τις βασικές του ρυθμίσεις και γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση, η δημόσια διαβούλευση για αυτό το νομοσχέδιο τελείωσε, ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες. Έγιναν πάρα πολλά σχόλια, νομίζω 1.800 διάβασα περίπου στον τύπο και οδεύει προς τη Βουλή για να ψηφιστεί. Έχει γίνει ήδη κάποια επιστημονική συζήτηση για τις βασικές επιλογές του νομοθέτη σε αυτό το νομοσχέδιο. Η κριτική είναι έντονη και θα προσπαθήσω στη συνέχεια να εκθέσω τις βασικές ρυθμίσεις και τη βασική φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας και τις παρεμβάσεις που εισάγει και ελπίζω στη συνέχεια να γίνει και μια συζήτηση και να διευκρινιστούν και ζητήματα που δεν θα έχω θίξει στη σύντομη εισήγηση. Θα ξεκινήσω από τον ποινικό κώδικα, όπου όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, ο νομοθέτης έχει στραφεί προς την εντονότερη ποινική καταστολή, προς την επαύξηση των ποινών και προς την εκτέλεση ακόμα και βραχυχρόνιων ποινών στερητικών της ελευθερίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ατιμωρησία που όπως θεωρεί υπάρχει και να τονωθεί η εγκληματοπροληπτική λειτουργία της ποινής μέσω τόσο της γενικής όσο και της ειδικής προλήψεως. Ποιες ρυθμίσεις περιέχει το νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση? Σε ό,τι αφορά την βαριά εγκληματικότητα, δηλαδή τα κακουργήματα, εισάγει μία επαύξηση των ορίων ποινών, μία επίταση των ορίων ποινών.
επαναφέρει το ανώτατο όριο της πρόσκαιρης κάθριξης στα 20 έτη, επίσης τις συνολικές ποινές που επιβάλλονται κατά το άρθρο 94 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, επαυξάνονται τα όρια από τα 20 στα 25 έτη για τις καθήρξεις και για τις φυλακίσεις από τα 8 έτη στα 10 έτη. Επίσης εισάγονται ουσιώδεις μεταβολές σε ό,τι αφορά τις μειωμένες ποινές που επιβάλλονται. Αυτές οι μεταβολές αφορούν κυρίως τα κακουργήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Στο άρθρο 83, αντί των ποινών ενός έως 6 ετών για τα κακουργήματα που τιμωρούνται ως 10 έτη, τα νέα πλαίσια μειωμένων ποινών, το νέο πλαίσιο μειωμένης ποινής είναι 2 έως 6 έτη. Για τις καθήρξεις τουλάχιστον 10 ετών είναι 2 έως 8, από 2 έως 8 έτη επαυξάνονται σε 3 έως 12 έτη, ενώ για την πρόσκαιρη κάθριξη από 1 έως 8 έτη το πλαίσιο ποινής προσαυξάνεται από 2 έως 10 έτη. Επίσης τροποποιείται το άρθρο 85 που στο νέο ποινικό κώδικα, όπως γνωρίζουμε, προέβλεψε επισυρροής λόγων μειώσεως της ποινής ή λόγων μειώσεως της ποινής και ελαφρυντικών περιστάσεων την περαιτέρω μείωση του κατώτατου ορίου της μειωμένης ποινής. Καταργείται η πρόβλεψη αυτή και επιστρέφουμε στην παλαιά ρύθμιση του ποινικού κώδικα, του παλαιού ποινικού κώδικα, που προβλέπει ότι μία φορά μειώνεται το πλαίσιο ποινής και αν υπάρχουν περισσότεροι λόγοι μείωσης, λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση εντός αυτού του πλαισίου ποινής. Υπάρχει επίσης μία ρύθμιση που σε πρώτη όψη δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι εξυπηρετεί. Έχουμε δηλαδή επαναφορά των παλαιών ρυθμίσεων για την απόπειρα και την απλή συνέργεια που προέβλεπαν τότε ότι μπορεί να επιβληθεί η ποινή του αυτούργου και στον απλό συνεργό. Υπάρχει επαναφορά αυτής της ρύθμισης. Βέβαια τώρα δεν έχουμε διάκριση απλής και άμεσης συνέργειας. Η συνέργεια καταρχήν τιμωρείται με τη μειωμένη ποινή. Προβλέπει όμως ο νόμος ότι μπορεί να τιμωρηθεί και με την πλήρη ποινή που προβλέπεται για τον αυτούργο. Επίσης, αντίστοιχη πρόβλεψη συναντούμε στην απόπειρα, όπου και εκεί προβλέπεται ότι μπορεί να επιβληθεί η πλήρης ποινή. Αυτές οι δυνατότητες που υπήρχαν στον παλαιό ποινικό κώδικα είχαν καταργηθεί. Στο νέο ποινικό κώδικα τις επαναφέρει τώρα ο νομοθέτης με το σκεπτικό ότι υπάρχουν βαριές μορφές απόπειρας και βαριές μορφές συνέργειας που πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ποινή που απειλείται κατά του αυτουργού. Εκεί όμως όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις και υπό τον παλαιό ποινικό κώδικα δεν ξέρω αν είχαν εφαρμοστεί. Ελάχιστες φορές πιστεύω θα είχαν εφαρμοστεί να επιβάλλει την πλήρης ποινή για την απόπειρα. Και απορεί κανείς γιατί να επανέρχονται αυτές οι ρυθμίσεις. Αν διαβάσει όμως κανείς την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον νόμο, διαπιστώνει ότι η σκοπιμότητα είναι κυρίως δικονομική και όχι ουσιαστική. Δηλαδή, επειδή η προσωρινή κράτηση, εφόσον το πλαίσιο ποινής, το ανώτατο όριο της ποινής δεν υπερεύαινε τα 10 έτη, δεν μπορούσε να εξακολουθήσει πέραν και να παραταθεί πέραν των 12 μηνών. Τώρα αναφέρει ο νομοθέτης στην αιτιολογική έκθεση ότι θέλουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα και να μπορεί ο δράστης της απόπειρας ή και ο συνεργός να κρατούνται προσωρινά μέχρι 18 μήνες. Βέβαια, εν τέλει αυτή η ρύθμιση δεν ήταν και τόσο αναγκαία, διότι αυτό η ρύθμιση έχει πρακτική σημασία για όσα εγκλήματα τιμωρούνται με πρόσκαιρη κάθριξη, η οποία υπερβαίνει τα 10 έτη, αλλά και στα 10 έτη ακόμα. Αλλά το θέμα εδώ τώρα είναι το εξής. Επειδή αυξάνονται, όπως είδαμε, τα πλαίσια ποινής και για τις μειωμένες ποινές, αυτή η οικονομική σκοπιμότητα δεν εξυπηρετείται πια. Μπορεί στο ίδιο αποτέλεσμα να καταλήξει κανείς με βάση το πλαίσιο της μειωμένης ποινής που προβλέπεται για αυτά τα εγκλήματα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βαριά εγκληματικότητα. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Εδώ λοιπόν το συμπέρασμα που μπορεί να συναχθεί είναι ότι έχουμε επαύξηση των ποινών για λόγους γενικοπροληπτικούς και ειδικοπροληπτικούς. Ο νομοθέτης θεωρεί ότι οι ποινές του νέου ποινικού κώδικα δεν ήταν αρκετές για να αντιμετωπίσουν τη βαριά εγκληματικότητα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν περιπτώσεις οι οποίες όντως άξιζαν να τιμωρηθούν μέχρι 20 έτη στην περίπτωση πρόσκαιρης κάθρης και συνολικής ποινής να φτάσουν μέχρι τα 25 έτη. Αυτές οι διατάξεις όμως που είναι αξιοσημείωτες στο νομοσχέδιο είναι αυτές που αφορούν τη λεγόμενη μικρομεσαία εγκληματικότητα, όπου ο νομοθέτης διαπιστώνει όντως μία ατιμορρησία.
Αυτή η διαπίστωση υπήρξε και στο νέο ποινικό κώδικα του 2019, όπου ο νομοθέτης κινήθηκε προς ένα μοντέλο εκτέλεσης ακόμα και των βραχυχρόνιων ποινών. Υπήρχε δηλαδή η αίσθηση, η εντύπωση ότι με την αναστολή του άρθρου 99 αλλά και με τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, δηλαδή της φυλακίσεως των πλημελημάτων, ουσιαστικά κανείς δεν οδηγείται στη φυλακή για πλημέλημα, και αυτό θεωρείται ένα μη ανεκτό αποτέλεσμα, διότι διαχειόταν η εντύπωση ότι αν κανείς διαπράξει ένα πλημέλημα δεν πρόκειται να εγκλειστεί στη φυλακή. Κάτι που κατά τον νομοθέτη και κατά τους εγκληματολόγους δεν είναι σωστό. Θα πρέπει και σε αυτή την εγκληματικότητα να είναι δυνατή η πραγματική έκθεση της θερητικής ελευθερίας ποινής. Για να θυμίσω τις επιλογές του νέου ποινικού κώδικα του 2019, εκεί διαμορφώθηκε ένα μοντέλο και με ρυθμίσεις που εισήχθησαν στη συνέχεια, διαμορφώθηκε ένα μοντέλο στο οποίο οι βασικές ρυθμίσεις ήταν οι εξής. Ποινές φυλάκισης άνω των 3 ετών έπρεπε να εκτιθούν πραγματικά. Υπήρχε όμως η δυνατότητα να υποβάλει ο καταδικαστής μία ποινή, μία αίτηση, με συγχωρείτε, για να εκτίσει πραγματικά το 1/10 της ποινής του και να μετατραπεί το υπόλοιπο της ποινής μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφόρον απόλυση με παροχή κοινοφελούς εργασίας. Στα εγκλήματα έως 3 ετών, ο κανόνας, όπως τελικά διαμορφώθηκε και με τις αλλαγές μετά τη θέση ισχύ του νέου κώδικα, είχαν οδηγήσει ουσιαστικά στο να μην εκτείονται ποινές μέχρι 3 έτη, διότι προβλεπόταν, να θυμίσω, αναστολή εκτέλεσης κατά το άρθρο 99 των ποινών φυλακίσεως μέχρι 3 ετών, υπό τον όρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχε καταδικαστεί για εκδόλου έγκλημα ο κατηγορούμενος, συνολικά σε ποινές φυλάκισης που να υπερβαίνουν τα 3 έτη, σε κάποιες δε περιπτώσεις ακόμα και τα 5 έτη, υπό δυσχερέστερες προϋποθέσεις. Επίσης, μετά και την κατάργηση της μετατροπής της θερητικής ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή, προβλεπόταν και η μετατροπή σε παροχή κοινοφελούς εργασίας για τις ποινές μέχρι 3 έτη. Επομένως, το όριο ετίθετο στα 3 έτη και ουσιαστικά ήταν πολύ δύσκολο να κρατηθεί κάποιος πραγματικά να εκτίσει την ποινή φυλακίσεως η οποία δεν υπερεύαινε τα 3 έτη. Τώρα τα πράγματα μεταβάλλονται όμως ριζικά στο νέο νομοσχέδιο, διότι ο νομοθέτης έχει τη φιλοσοφία ότι πρέπει να διευρυνθεί η πραγματική έκτιση και βραχυχρόνιων ποινών, διότι αυτό θα συμβάλλει στην ειδική πρόληψη του εγκλήματος και στη γενική πρόληψη του εγκλήματος. Τι προβλέπει λοιπόν το νομοσχέδιο? Προβλέπει ότι σε ποινές φυλακίσεως μέχρι 1 έτος είναι δυνατή αναστολή. Έχουμε μείωση δηλαδή του ορίου της αναστολής από τα 3 έτη στην ποινή φυλάκισης στο 1 έτος φυλάκισης, και μάλιστα δεν θα πρέπει κανείς να έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα, όχι μόνο για εκδόλου, αλλά ούτε για εξαμελία, σε ποινή ή συνολικά σε ποινές που υπερβαίνουν το 1 έτος και όχι τα 3 ή ακόμα και τα 5 έτη που προέβλεπε ο ισχύον ποινικός κώδικας. Από εκεί και πέρα, επομένως, θα έλεγε κανείς ότι έχουμε τη μικρή εγκληματικότητα του 1 έτους, στην οποία, μέχρι 1 έτους, στην οποία μπορεί κανείς να μην εκτίσει την ποινή του, αλλά υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις, και μάλιστα έτσι όπως είναι διατυπωμένος ο νόμος, προβλέπει ως, το νομοσχέδιο, με συγχωρείτε, προβλέπει ως εξαιρετική τη δυνατότητα αναστολής. Λέει, αν το δικαστήριο κρίνει με ειδική αιτιολογία ότι δεν απαιτείται η έκτιση της ποινής ή η μετατροπή της, αναστέλει. Δεν προβλέπεται δηλαδή ως κανόνας η αναστολή και η μη χορήγησή της ως εξαίρεση που πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, αλλά η νομοθετική επιλογή είναι ακριβώς η αντίστροφη. Τώρα, στις ποινές μέχρι... Ορίστε. Τώρα, ποινές που υπερβαίνουν το 1 έτος και το 2 και φτάνουν μέχρι τα 5 έτη, δεν μπορούν φυσικά να ανασταλούν. Αυτό που μπορεί να συμβεί για ποινές μέχρι 2 έτη φυλάκισης είναι η μετατροπή. Η μετατροπή είτε σε χρηματική ποινή είτε σε παροχή κοινοφελούς εργασίας. Οι διατάξεις είναι κακότεχνες νομοτεχνικά
δεν είναι άρτιες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει αν θα πρέπει να εξετάζεται πρώτα η μετατροπή σε παροχή κοινοφελούς εργασίας και στη συνέχεια η μετατροπή σε χρηματική ποινή. Αλλά τώρα ίσως αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Από την αιτιολογική έκθεση κυρίως συνάγεται ότι πρέπει πρώτα να εξετάζεται η μετατροπή σε χρηματική ποινή. Βλέπουμε λοιπόν ότι επανέρχεται η μετατροπή της στερητικής ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή, η οποία είχε καταργηθεί στο νέο ποινικό κώδικα με πολλά επιχειρήματα, με το επιχείρημα ότι ευνοούνται οι πλούσιοι, οι οποίοι πολύ πιο εύκολα μπορούν να πληρώσουν τις χρηματικές ποινές και να εξαγοράζουν την ποινή τους. Έτσι, ο όρος εξαγορά που είχε επικρατήσει στην καθομιλουμένη ήταν χαρακτηριστικός για την αντίληψη που επικρατούσε. Αλλά και γενικότερα η μετατροπή κρινόταν ένας θεσμός ο οποίος δεν ήταν συμβατός ούτε με τη γενική πρόληψη ούτε με την ειδική πρόληψη. Τώρα λοιπόν έχουμε επαναφορά της για τις ποινές φυλάκισης έως 2 έτη. Επίσης, όπως είπαμε και προηγουμένως, η παροχή κοινοφελούς εργασίας προς μετατροπή από ποινή φυλάκισης προβλέπεται και τα εγκλήματα για ποινές μέχρι 2 έτη φυλάκισης. Επομένως, φτάνουμε σε μείωση των ορίων ποινών οι οποίες μπορούν να μετατραπούν με οποιοδήποτε τρόπο ή να ανασταλούν. Μέχρι τα 2 χρόνια κάτι γίνεται. Από τα 2 χρόνια και πάνω τώρα, ή στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η αναστολή ή η μετατροπή, δεν είναι δυνατή η χορήγησή τους, θα πρέπει να εκτείεται η ποινή, είτε εν συνόλο είτε κατά ένα μέρος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο, νομίζω, από 30 ημέρες και να μεγαλύτερο από 6 μήνες. Εδώ δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα πλέον, ή μερική έκτηση ή πλήρης έκτηση. Αυτό είναι το μοντέλο που εισάγει ο νέος κώδικας για τις ποινές φυλάκισης, τις βραχυχρόνιες ή μέσης διάρκειας ποινές φυλακίσεως, με βάση την αντίληψη ότι πρέπει και η βραχυχρόνια ποινή να εκτελείται. Για να είμαστε ειλικρινείς, αντίστοιχα μοντέλα βρίσκουμε και σε άλλες ενωμένες τάξεις ευρωπαϊκές και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τα αυτά, οι εγκληματολόγοι σε μεγάλο βαθμό και βασιζόμενοι και σε στατιστικές υποστηρίζουν ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι σωστό, ότι είναι προτιμότερες δηλαδή από γενικοπροληπτικής και ειδικοπροληπτικής απόψεως οι εναλλακτικές ποινές, αναστολή δηλαδή ποινής με όρους ή παροχή κοινοφελούς εργασίας, γιατί στατιστικά οδηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό ειδικής προλήψεως σε σχέση με τη βραχυχρόνια έκτηση, με το να εγκλειστεί κάποιος σε φυλακή έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και πολλοί εγκληματολόγοι έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου σε αυτό το σημείο. Τώρα, κατά τα λοιπά και σε ό,τι αφορά πάλι το μοντέλο των ποινών, γιατί εδώ νομίζω είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, έχουμε αλλαγές στην υφόρων απόλυση. Μια βασική αλλαγή είναι ότι για τη φυλάκιση ανεβαίνει από 2/5 σε 3/5 το μέρος της ποινής που πρέπει να έχει εκτίσει κανείς πραγματικά για να απολυθεί υφόρων, και με τον ευεργετικό υπολογισμό και εδώ απαιτούνται 2/5 πραγματικής έκτησης στην ποινή φυλάκισης. Επομένως, πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάει κανείς φυλακή και θα πρέπει να παραμείνει και για τη φυλάκιση μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εν συγκρίση με αυτό που ισχύει σήμερα. Επίσης, και εδώ είναι μια πολύ σημαντική μεταβολή στο θεσμό της υφόρων απολύσεως, ενώ μέχρι τώρα το κριτήριο ήταν η διαγωγή του κρατουμένου, με βάση αυτό το κριτήριο το Συμβούλιο αποφάσιζε για το αν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των εγκλημάτων στο μέλλον. Τώρα πλέον θα πρέπει αυτό το κριτήριο της διαγωγής στη φυλακή να συνδυάζεται και με τις ατομικές και οικογενειακές περιστάσεις του κατηγορουμένου, καθώς και το είδος του εγκλήματος για το οποίο έχει καταδικαστεί, και από το σύνολο αυτών των στοιχείων να συνάγεται αν υπάρχει κίνδυνος διαπράξεως νέων εγκλημάτων στο μέλλον. Βέβαια, αυτά τα συνάγει κανείς πιο εύκολα από την αιτιολογική έκθεση, παρά από το κείμενο του νέου άρθρου 105 β, όπου λόγω
της νομοτεχνικής της κακής νομοτεχνικής διατύπωσης διατάξεως, η οποία συναντάται και σε πολλές άλλες διατάξεις, συνάει κανείς το συμπέρασμα ότι απαιτείται ένα από τα δύο. Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι αν έχει καλή διαγωγή, έστω επιφανειακά, θα πρέπει να απολυθεί. Και αν έχει οι ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις δεν επιτρέπουν την πρόγνωση υποτροπής και πάλι θα πρέπει να απολυθεί. Αρκεί ένα από τα δύο. Δηλαδή, ενώ ήθελα να γράψει ότι απαιτείται συνδυασμός και των δύο, σωρευτικά φαίνεται εναλλακτικά να προβλέπει διατύπωση διατάξεως. Δεν ξέρω αν θα διορθωθεί μέχρι να ψηφιστεί ή θα δημιουργήσει με την σημερινή διατύπωση η διάταξη προβλήματα. Επίσης, μια αξιοσημείωτη διάταξη είναι ότι ευχερέστερα πλέον οι ανήλικοι θα περιορίζονται σε κατάστημα κράτησης νέων, αφού δεν απαιτείται πλέον η πράξη τους για να επιβληθεί αυτή η ποινή, να στρέφεται κατά τη ζωή της σωματικής ακεραιότητας, ούτε να εμπεριέχει στοιχεία βίας, στοιχεία που προβλέπονται στη σημερινή ρύθμιση του ποινικού κώδικα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις ποινές με βάση τις ρυθμίσεις του γενικού μέρους του κώδικα, όπως τροποποιούνται με το νομοσχέδιο αυτό. Υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται, νομίζω, στο παρόν στάδιο να επεκταθούμε. Να πω ότι η μερική έκτηση για ποινές έως 3 έτη είναι από 30 μέρες έως 6 μήνες, δεν το είπα προηγουμένως, και μετά από την αναφορά αυτή στη διατάξη του γενικού μέρους, θα αναφερθώ και σε κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τις ποινές στο ειδικό μέρος του ποινικού κώδικα. Έχουμε και στο ειδικό μέρος του ποινικού κώδικα παρεμβάσεις με πιο σημαντική και εμβληματική, μπορεί να πει κανείς, την παρέμβαση στο έγκλημα του εμπρισμού δασών. Εδώ στο έγκλημα του εμπρισμού δασών, πέραν της επιτάσεως των ποινών, είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά εισάγεται στην ελληνική νομοθεσία μια ποινή δίμευσης ως παρεπόμενης ποινής, η οποία διαφέρει από την παραδοσιακή δίμευση όπως τη γνωρίζουμε. Πρόκειται για ολική δίμευση, γενική δίμευση δηλαδή της περιουσίας του δράστη, η οποία όμως μπορεί να περιοριστεί και σε μέρος της περιουσίας του, με ταυτόχρονη πρόβλεψη της δυνατότητας εξαίρεσης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για τη διαβίωση από τη δίμευση. Αυτή η δίμευση έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι δεν επιβάλλεται ούτε στα προϊόντα του εγκλήματος, ούτε στα μέσα του εγκλήματος, ούτε σε αντικείμενα που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για την τέλεση του εγκλήματος, αλλά νόμιμα περιουσιακά στοιχεία του εμπριστή δασών δημεύονται. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση στην ανάγκη πάταξης του φαινομένου. Όλοι τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει τις τραγικές συνέπειες του εμπρισμού δασών. Παρά τα αυτά, από νομική άποψη γεννώνται ζητήματα σε σχέση με αυτή τη γενική δίμευση, πρωτίστως λόγω της διάταξης του άρθρου 7 παράγραφος 3 του συντάγματος, που προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η γενική δίμευση. Υπήρξε εξαιρετικά πριν πολλά χρόνια κάποιο νομοθετικό καθεστώς που προέβλεπε γενική δίμευση της περιουσίας των δοσιλόγων ή ατόμων που κρίνονταν επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη με τα κριτήρια εκείνης της εποχής. Τότε όμως, από αυτές τις ανώμαλες περιόδους και μετά, δεν είχαμε τέτοια ρύθμιση. Τώρα έχουμε τέτοια ρύθμιση, η οποία όμως αντίκειται στη συνταγματική διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3. Για να αποφύγει αυτό το πρόβλημα, ο νομοθέτης λέει ότι δεν είναι ποινή και είναι μέτρο αποζημιωτικού χαρακτήρα για να συγκεντρωθούν χρήματα και να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος κτλ. Δεν ξέρω αν. Μάλιστα, οι δημεύσεις αυτές προβλέπονται και για το εξαμελίας έγκλημα του εμπρισμού δασών, δυνητικά όμως εκεί. Δεν ξέρω αν θα αντέξουν, ιδίως και στην ομολογία του ΕΔΑ έχουν εκδοθεί κάποιες αποφάσεις κατά την ερμηνεία του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προστασία της ιδιοκτησίας, ότι τέτοιου είδους γενικές δημεύσεις δεν είναι σύμφωνες με την προστασία της ιδιοκτησίας κατά το δίκαιο αυτό της ΕΣΔΑ, διότι προσβάλλουν σε υπέρμετρο βαθμό την περιουσία και ενέχουν και ένα στοιχείο αοριστίας.
Επίσης έχουμε επίταση ποινών στο έγκλημα του απλού εμπρισμού, στο άρθρο 64 και σε άλλα εγκλήματα που δεν χρειάζεται να επεκταθώ τώρα, γιατί ίσως έχει μεγαλύτερη αξία να αναφερθώ σε κάποιες άλλες διατάξεις του ειδικού μέρους που αφορούν αντικειμενικές και υποκειμενικές υποστάσεις. Να πω σε σχέση με τους εμπρισμούς ότι έχουμε μία επέκταση ποινικοποίησης με την εισαγωγή νέων υποστάσεων, τιμωρούνται προπαρασκευαστικές πράξεις, παραβίαση διατάξεων για την πρόληψη των πυρκαγιών. Δεν έχει κανείς έτσι ιδιαίτερες αντιρρήσεις, δεν έχουν υποπέσει την αντίληψή μου τουλάχιστον για αυτές τις ρυθμίσεις. Μία άλλη ρύθμιση που μπορεί να σημειώσει κανείς είναι η αύξηση του ελάχιστου όριου της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στα 2 έτη, κάτι που σημαίνει ότι πολύ εύκολα θα πάει κάποιος φυλακή για την, ενδεχομένως για την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Με ταυτόχρονη όμως επανεισαγωγή του δυνητικού προσωπικού λόγω απαλλαγής από την ποινή του δράστη εκείνου που έχει σκοτώσει εξαμελίας οικείο του. Αυτή η ρύθμιση υπήρχε στον παλαιό ποινικό κώδικα και επανέρχεται τώρα. Να πω, παρέλειψα να το πω προηγουμένως όταν αναφερόμουν στις γενικές ρυθμίσεις για τις ποινές, τη μεταβολή στο άρθρο 84.2α. Έχουμε κατάργηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου και αντικατάστασή του από τον πρώτερο έντιμο βίο πάλι. Δεν ξέρω γιατί, ίσως είχε κατασταλάξει η νομολογία στην εφαρμογή αυτού του ελαφρυντικού. Υπήρχαν βέβαια ορισμένες αβεβαιότητες. Αν κανείς μελετούσε την ομολογία του Αρίου Πάγου, ήταν το ποινικό μητρό μια προϋπόθεση, αλλά είχε το δικαστήριο την ευχέρεια να ερμηνεύσει και άλλα στοιχεία στον βαθμό του δυνατού. Τώρα πλέον έχουμε επαναφορά του παλαιού ελαφρυντικού που σημαίνει ότι δυσκολότερα θα αναγνωρίζεται αυτή η ελαφρυντική περίσταση του 84.2α. Στο ειδικό μέρος τώρα μια αξιοσημείωτη αλλαγή εν όψη και του ότι είχε λυθεί το θέμα από την ολομέλεια του Αρίου Πάγου είναι η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 363. Εκεί προστίθεται μια πρόβλεψη ότι εφόσον το ψευδές γεγονός διαδίδεται από τον υπαίτιο σε δημόσιο λειτουργό που μετέχει σε δικαστική διαδικασία, δηλαδή σε εισαγγελείς, σε γραμματείς, σε άλλους δημόσιους λειτουργούς, σε δημόσιους επιμελητές, δεν πληρούνται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Αυτή η ρύθμιση παραγνωρίζει, έχει βέβαια νομοθέτηση το δικαίωμα, την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου ότι και η δικαστική λειτουργή και οι γραμματείς και οι δικαστικοί επιμελητές είναι τρίτοι. Αλλά ήταν μια επιλογή του νομοθέτη που ίσως δεν έχει στο πανό σημείο νόημα να τη σχολιάσουμε. Αυτό όμως προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατ' εξαίρεση και ισχυρισμοί και διαδόσεις ενώπιον αυτών των προσώπων πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος αν εκείνος ο οποίος λαμβάνει γνώση του ισχυρισμού σχετίζεται προσωπικά με τον παθόντα. Τώρα αυτή η ρύθμιση όπως όλοι καταλαβαίνουμε είναι άστοχη. Δηλαδή θα πρέπει ο εγκαλό να, στη μήνυσή του για τη συκοφαντική δυσφήμιση να πει ο μάρτυρας, για παράδειγμα για να αναφέρω ένα παράδειγμα, εξεταζόμενος εν όρκο στο δικαστήριο με δυσφήμισε, είπε κάτι ψευδές για μένα και ήξερε προσωπικά το δικαστή ή ο διάδικος ήξερε προσωπικά. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να καθίσατε αντικείμενο αποδεικτικής διαδικασίας αν υπάρχει προσωπική σχέση του δικαστή που δικάζει ή του εισαγγελέα που λαμβάνει την έγκληση με τον διάδικο? Γιατί σε πολλές περιπτώσεις, αν όντως συντρέχει αυτή η περίπτωση, θα πρέπει και να ο δικαστής να απέχει εν πάση περιπτώσει, η ρύθμιση αυτή δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα. Δηλαδή να ερευνάτε στη δίκη της δυσφημίσεως ή στην προδικασία για το αδίκημα αυτό αν υπάρχει προσωπική σχέση του δικαστή ή του εισαγγελέα ή του γραμματέα με τον προσωπική σύνδεση, λέει, προσωπική σύνδεση του δικαστή ή του άλλου, ή οποιοδήποτε άλλου δικαστικού προσώπου με τον παθόντα. Επίσης αξιοσημείωτη και γεννά πολλά προβλήματα είναι η κατάργηση του άρθρου 362 για την απλή δυσφήμιση. Τώρα, ελευθέρως κανείς μπορεί να διαδίδει αληθή γεγονότα, έστω και αν μειώνουν την τιμή του
παθόντος, έστω και αν αφορούν τον ιδιωτικό βίο του. Μπορεί κανείς να πει ότι ο τάδε έχει τον τάδε προσανατολισμό, ο τάδε, όπως υπήρχε μια παλιά απόφαση νομολογίας, μυρίζουν τα χνότα του, που είπε κάποιος σε μια δίκη διαζυγίου. Ο τάδε είναι έτσι. Ορίστε. Όχι τον τάδε προσανατολισμό, ο τάδε είναι έτσι. Ευθέως. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν τιμωρούνται πλέον, έστω και αν αφορούν τον ιδιωτικό οικογενειακό βίο. Το οποίο είναι μια επιλογή έτσι δυσχερής. Επίσης, αυτό αντανακλά γενικότερα στα εγκλήματα κατά της τιμής. Δεν αποδεικνύεται η γνώση του ψεύδους του γεγονότος στη συκοφαντική δυσφήμιση. Μπορούσε το δικαστήριο να καταδικάσει ενδεχομένως για απλή δυσφήμιση, εκεί να ερευνήσει και την ύπαρξη δικαιολογημένου ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 367. Όλα αυτά πάνε περίπατο πλέον. Από τη στιγμή που το γεγονός είναι αληθές, δεν υπάρχει έδαφος καταδίκης. Ενδεχομένως για εξύβριση θα μπορούσε να καταδικαστεί κάποιος, αλλά όχι για απλή δυσφήμιση. Αν υπήρχε σκοπός εξύβρισης. Ναι. Επίσης, μια αλλαγή μας αφορά και εμάς τους δικηγόρους, αυτή η μεταβολή. Απεργούμε πολλά, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι κύριε Πρόεδρε για πόσο χρονικό διάστημα, γιατί δεν προβλέπεται ανασταλτικό αποτέλεσμα στα εγκλήματα του άρθρου της έφεσης. Τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Στα εγκλήματα του άρθρου 187 για την εγκληματική οργάνωση. Τώρα πλέον επεμβαίνει εδώ ο νομοθέτης και λέει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ανασταλεί η ποινή ή να μετατραπεί ή να δοθεί ανασταλτική δύναμη στην έφεση, αλλά μόνο για το πλημέλημα της παραγράφου 3 της συμμορία. Για τα άλλα εγκλήματα του άρθρου 187 πάλι δεν προβλέπεται αναστολή, μετατροπή και ανασταλτική δύναμη. Να επομένως κάνω μια παρένθεση. Μάλιστα. Στην ολομέλεια της Χίου φέτος, το Σεπτέμβρη, μας υποσχέθηκε ο ίδιος ο Υπουργός ότι τουλάχιστον το θέμα του 187 θα το λήξει και ότι θα ίσχυε και γι' αυτό ό,τι ίσχυε για τα υπόλοιπα δικήματα. Δυστυχώς, κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι επανέρχεται η διάταξη, αλλά το εξαίρει μόνο από την πλημεληματική περίπτωση της συμμορίας και αφήνει ως έχει στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Κάποιες άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το γενικό μέρος. Προβλέπεται ειδικά ότι εγκλήματα που στέχονται κατά του δημοσίου νομικών προσώπων, δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως, γιατί κάποια μετά τις τελευταίες μεταβολές μπορεί να διώκονταν και κατέκκληση. Και επίσης, για να αναφερθούμε σε μια σημαντική μεταβολή που νομίζω ότι είναι και ορθή, γιατί στην πράξη υπήρχαν πολλά προβλήματα, είναι η επαναφορά της αυτεπάγγελτης δίωξης των περιουσιακών κακουργημάτων και πολλών περιουσιακών πλημελημάτων και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, η υπεξαίρεση θα διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτως. Η απάτη σε βαθμό πλημελήματος και κακουργήματος θα διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτως. Η απιστία θα διώκεται αυτεπαγγέλτως αν έχει τελεστεί σε βαθμό κακουργήματος. Η ρύθμιση αυτή είναι έτσι και σήμερα. Και παραμένει η κατέκκληση δίωξη της απιστίας σε βαθμό πλημελήματος. Αυτές οι διατάξεις είναι ορθές κατά την άποψή μου, διότι όλοι βλέπαμε στην πράξη περιπτώσεις που κάποιος σε μια εταιρεία υπεξαιρούσε ουσιαστικά διαθέσιμα της εταιρείας και οι μέτοχοι δεν μπορούσαν, αν ήταν ανώνυμη εταιρεία, δεν είχαν δικαίωμα επιλογής, έπρεπε να προστρέξουν στην αστική δικαιοδοσία, να ζητήσουν προσωρινές διοικήσεις. Το αν αναστέλλονταν οι τρίμηνες προθεσμίες εγκλήσεων ήταν αβέβαιο. Νομίζω λοιπόν ότι ορθά ο νομοθέτης καταργεί την κατέκκληση δίωξη. Έχει σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε για το νομοσχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι και ο ίδιος ο Κοσκοτάς δεν θα είχε διωχθεί ποτέ, ο οποίος υπεξαίρεσε τότε 12 δισεκατομμύρια δραχμές, πόσο ήταν θυμάμαι, από την Τράπεζα Κρήτης, γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να του υποβάλει έγκληση εντός τριμήνου από τότε που έλαβε γνώση. Επομένως,
ο νομοθέτης κινήθηκε εδώ προς την ορθή κατεύθυνση. Αυτά είχα να πω για τον ποινικό κώδικα. Δεν ξέρω αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να γίνει συζήτηση για τον ποινικό, να προχωρήσω στην ποινική. Δεν ξέρω πώς. Κύριε Καθηγητά, να το κάνουμε ως εξής. Ναι. Να δεχθούμε τώρα, να δεχτείτε τυχόν απορίες και ερωτήματα που αφορούν τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και στη συνέχεια να το κάνουμε, δηλαδή να το σπάσουμε σε δύο μέρη. Μάλιστα. Άρα, καλώ τους συναδέλφους και τους παρευρισκόμενους, όποιος έχει κάποια απορία ή κάποια ερώτηση αναφορικά με αυτά που υπόθηκαν, να την εκφράσει και να απαντήσει, θα τις συλλέξετε και θα απαντήσετε μετά συνολικά. Ο συνάδελφος Αβρίθης Παναγιώτης. Κύριε Καθηγητά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγώ θα κάνω μία αφού το 362 τώρα ουσιαστικά καταργείται. Καταρχήν μία θα ήθελα έτσι ένα συμπληρωματικό ερώτημα να υποβάλω. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ετοιμάσει αυτό το νομοσχέδιο είναι καθηγητές συνολικής, είναι δικαστικοί κατά κύριο λόγο, είναι εισαγγελικοί, είναι δικηγόροι. Ποιοι το έχουν φτιάξει αυτό το νομοσχέδιο? Ξέρουμε. Εντάξει, αυτό μπορούμε. Προσωπικά δεν γνωρίζω κανέναν. Δεν γνωρίζω προσωπικά ποιοι είναι οι συντάκτες, ούτε έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Και αυτό ήταν και ένα σημείο κριτικής, να γίνουν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές με εκπροσώπους, λένε πολλοί, και από τους δικηγορικούς συλλόγους, από τις νομικές σχολές. Εγώ δεν θεωρώ σωρή και καλά ότι πρέπει από τις νομικές σχολές να συμμετέχουν στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Το ερώτημά μου κατά ναι, δεν είναι γνωστοί οι συντάκτες. Ο υπουργός το έδωσε. Λοιπόν, κατατείνει στο να πω τι από τις διατάξεις, αυτά που την ενημέρωση, αυτά που είπατε, που σας άκουσα, δεν είναι ανένα από την αρχή. Κατατείνει στο εξής. Είναι από το γοφό μέχρι το γόνατο γραμμένο. Συγγνώμη που τον έλεγα. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι στην λήψη των θεσμικών αλλαγών τις οποίες θέλουν να επιβάλλουμε, λαμβάνομαι υπόψη μου τα ξένα δίκαια και ειδικά το αμερικάνικο που άκουσα. Όμως έχουμε τις ίδιες υποδομές, την ίδια αντίληψη, την ίδια κουλτούρα ως λαός για να πούμε ότι αυτά που πάμε και τα αντιγράφουμε ή τα ψηλοτροποποιούμε μπορεί να γίνουν καταρχήν αποδεχτά από μια κοινωνία, γιατί ξέρω ότι και στις διατάξεις ποινικής δικονομίας έχουν γίνει πιο εκτροματικές τροποποιήσεις, αλλά είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία να τα αποδεχτούμε αφενός και αφετέρου οι υποδομές που υπάρχουν. Γιατί στην Αμερική, ακούστε και αυτό, αλλά πρέπει να το πούμε ότι ο θεσμός του pre-bargaining που φέραμε πριν μερικά χρόνια με το 304, που είναι ουσιαστικά αντιγραφή εκείνου του δικαίου και το οποίο προχωρά σιγά σιγά στην Ελλάδα και βλέπετε και το αντιμετωπίζετε κι εσείς στα δικαστήρια τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε και ποια είναι η έννοια της διαπραγμάτευσης. Πάμε τώρα ουσιαστικά και λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέπει να τα πούμε γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι σε ανατολικού τύπου παζάρι μου κάνεις δεν σου κάνω και φτάσαμε ας πούμε στο σημείο να λέει να μην έχουμε τέτοια διάσταση που να λέει όχι θα πάει φυλακή 5 χρόνια. Συνέβη την ίδια μέρα που σας λέω. Στις 7.30 ώρα το πρωί υπάρχει και ο συνάδελφος εδώ μέσα. 7.30 ώρα το πρωί λέει όχι θα πάει φυλακή 5 η ώρα και στις 12 η ώρα το τριμελές εφετείο των κακουργημάτων λέει αυτός ο κατηγορούμενος. Έχουμε λοιπόν αυτή την οριμότητα να πούμε ότι ξέρεις εφαρμόζουμε, φέρνουμε τέτοια θεσμικές αλλαγές αφενός σε επίπεδο δικαιικό, θεωρητικό και αφετέρου, γι' αυτό ρώτησε ποια είναι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή σε πρακτικό επίπεδο, όταν καλείται σήμερα ο δικαστής και πρέπει να τον πάρει φυλακή, πού θα τον πάει, σε ποια φυλακή, στο φυλακή με το χασικλή, συγγνώμη που τα λέω έτσι, είναι λίγο, τα εκφράζω λίγο λαϊκά, με το πρεζόνι, δηλαδή με το κάθε πρεζόνι που βάλαμε μέσα και τη 17 Νοέμβρη και μπερδευτήκανε τα μούτια τους εκεί πέρα τώρα και είναι όλοι μαζί με τον κάθε. Μην χαμογελάτε, έτσι είναι πραγματικό. Κάτσε πάνω, εδώ κοντά είναι φυλακές. Πάντα τους δείτε μέσα, κάθε διάσκαλοι όλοι μαζί. Αυτές είναι οι Αμερικάνικες φυλακές που εφαρμόζουν
Αυτό το δίκαιο, σαφέστατα όχι. Σαφέστατα όχι. Εμείς πού πάμε. Πάμε λοιπόν στη λογική του νομοθετούμε και όπου, συγγνώμη, και όπου την πάρει. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα και βλέπω τώρα ότι καταργούν το θεσμό του το 362. Δεν με ενοχλεί. Αλλά τι με ενοχλεί. Ότι μας κάνουν πιο κουτσομπόλι λαό. Μας κάνουν πιο κουτσομπόλι λαό. Και μας πάνε πίσω. Εκεί που θέλουν μας πάνε πίσω. Και εκεί που πρέπει να πάμε να προχωρήσουμε ως λαός και να δούμε άλλα θέματα, ως κοινωνία να δούμε άλλα θέματα, έρχεται και αυτά που βλέπω, συγγνώμη, αλλά δεν μπορείς να πας να εφαρμόζεις το 104, πώς είπαμε, το 105 της τροποποίησης στα 3/5 ή ανεβάζεις την ποινή της ανθρωποκτονίας για να πιστεί ότι ο οδηγός που οδηγούσε, ξέρω εγώ, την επίρρεια μέθης πρέπει να πάει κάπου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν το δούμε και έτσι, είναι ότι δεν υπάρχει προσφορά. Πολύ, πολύ καλύτερα θα ήταν, ναι, να δούμε την έννοια της παροχής κοινοφελούς εργασίας. Η οποία περιορίζεται. Η οποία είναι πολύ πιο ευρωπαϊκή κατάκτηση και εφαρμόζεται σε πολύ, πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και βλέπω τώρα εδώ μια, γι' αυτό και ρώτησε ποια είναι η νομοπαρασκευαστική. Και βλέπω ότι εδώ έχουμε, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά έχουμε αμερικανικά συστήματα, αν γίνουμε αμερικανάκια, χωρίς να έχουμε καν ούτε υποδομή διανοητική, ούτε υποδομή πρακτική για να εφαρμόσουμε αυτά τα δίκαια. Θεωρώ ότι δύσκολα. Δυσκολίες και δυσκολίες και για τη συνείδηση του κάθε δικαστή που θα κληθεί να εφαρμόσει τέτοιο νόμο. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τοποθετήθηκε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε νόμο αρχιβατική επιτροπή, αλλά μόνο τεχνοκράτες. Άρα αυτό που ο συνάδελφος βάζει είναι λυμμένο. Διότι δεν ξέρουμε ούτε τους τεχνοκράτες και αυτό. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι η ανώτατη αρχή η οποία έχει άποψη και νόμη. Έτσι είναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι οι ατέλειες αυτές, όπως και στον προηγούμενο νόμο, έτσι και τώρα θα φανούν στην πορεία και θα κληθούν οι δικαστές να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Εγώ... Και να σας πω και κάτι συμπληρωματικά, Βασίλη, να πω και κάτι. Δεν πετυχαίνουν τίποτα. Γιατί ο πλούσιος πάει από τον προτέρω τώρα. Εγώ θα πάω στο 304, θα πάω στη διαπραγμάτευση, τον προτέρω. Τι με οδηγείς, με οδηγείς για να εισπράξεις. Πες το ευθέως, ως κράτος. Γιατί ο πλούσιος θα πληρώσει. Ο Κοσμάκης ο απλός θα πάει φυλακή. Θα πάει φυλακή, δεν θα πάει καν να κάνει παροχή κοινοφελούς εργασίας, έστω να προσφέρει κάτι στο κράτος, έστω να συνεδριστεί, έστω να αντιληφθεί ότι ξέρεις έχω κάνει κάτι το παράνομο, ένα μέρος της ευθύνης μου πρέπει να το αποδώσω στην κοινωνία και το αποδίδω με τη μορφή της εργασίας. Πάρα κάτσε μέσα με τον Αλβανό και θα μας βγει έξω και θα έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε και πριν μερικές μέρες, το λέω σε τοπικό επίπεδο, οι Αλβανοί να έχουν τους Έλληνες και να τους χρησιμοποιούν και να κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτά το επιχείρημα... δεν είμαι ευχαριστημένος. Καθόλου θα έλεγα δεν με χαροποιούν αυτές οι διατάξεις σε συνδυασμό με αυτά που έχω διαβάσει, τουλάχιστον και το λέω αυτό, μπορεί να το πιες από μπροστά το θέμα, με τις εκτροματικές, κατά την άποψή μου, εκτροματικές. Δικονομικές διατάξεις. Δικονομικές διατάξεις. Θα πάμε μετά, εκεί, θα πάμε. Εκεί πρέπει να αναστήσουμε τον Κρουσταλάκη, να του πούμε, έλα άνθρωπε μου, θα μας ξαναδιδάξεις. Ευχαριστούμε για την όμορφη κουβέντα. Έχετε κάτι να πείτε. Η θέση της Ένωσης εκπληρωνίζεται και από το γεγονός ότι ενώ ο Άριος Πάγος έχει δεχθεί όταν υπάρχει συρροή ελαφρυντικών να δίνεται και είναι πλέον με αποφάσεις. Αναιρούνται για τις ποινές, αναιρούνται πολλές. Γι' αυτό το, με το 85. Εγώ θα ήθελα εκεί μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δρόσο. Θέλω, κύριε καθηγητά, μέχρι σήμερα είχαμε το άρθρο 85, το οποίο εισήγαγε ένα επιπλέον ελαφρυντικό. Πέραν από αυτά του 84,
έβαζε στην παράγραφο 2 ότι όποιος κατηγορούμενος συνεργάστηκε και ομολόγησε και με αυτή την ομολογία του βοήθησε στην εξιχνίαση, είναι ένα περαιτέρω ελαφρυντικό. Επίσης, διαβάζω σε κάτι άρθρα ότι και αυτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού του 83 δεν επιφέρει, λέει, μείωση της ποινής, αλλά η μείωση της ποινής και οι περισσότεροι λόγοι όταν έχουμε συρροή θα εκτιμούνται στα πλαίσια του 79. Ναι, αυτό. Εδώ θέλω λίγο έτσι να γίνει κατανοητό. Θα έχουμε δηλαδή μέχρι σήμερα καταργείται το 85 και αν συρρέουν δύο ελαφρυντικά στο πρόσωπο του κατηγορούμενου δεν θα έχουμε τη μέχρι σήμερα έτη περαιτέρω μείωση της ποινής. Σωστά. Σωστά. Τι θα γίνεται? Καταργείται το 85, δεν υπάρχει το ελαφρυντικό της ομολογίας και της σύμπραξης του κατηγορουμένου στην εξιχνίαση του εγκλήματος, άρα θα έχουμε μία φορά μείωση της ποινής και όχι στο μισό που ουσιαστικά γινόταν σήμερα, θα έχουμε, λέει, στα πλαίσια του 79. Ναι. Δηλαδή, για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, υπάρχει απόπειρα απάτης με το νέο πλαίσιο μειωμένης ποινής. Θα πρέπει το δικαστήριο να επιβάλλει φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών ή κάθριξη έως 6 έτη, γιατί σωστά. Αλλάζει και εδώ το πλαίσιο, το κατώτατο όριο από 1 έτος πάει στα 2. Αναγνωρίζεται ταυτόχρονα και ελαφρυντική περίσταση, έτσι, ας πούμε πρώτερος έντιμος βίος, ενώ τώρα θα μπορούσε το δικαστήριο να κατέβει κάτω από τα 2 χρόνια, σωστά, και να μειώσει το κατώτατο όριο ποινής λόγω της ηρωής ελαφρυντικής περιστάσεως και λόγω μείωσης της ποινής. Τώρα δεν θα μπορεί να το πράξει. Πρέπει να κινηθεί στα 2-6. Αλλά για να το πούμε τώρα αριθμητικά, παρότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ενώ αν ήταν αν είχε μόνο την ελαφρυντική περίσταση, ας πούμε. Αν είχε μόνο την απόπειρα και δεν είχε ελαφρυντική περίσταση, επέβαλε 6 έτη, ας πούμε. Τώρα επειδή έχει την ελαφρυντική περίσταση, του λέει πήγαινε προς τα κάτω. Όσο κρίνει ο δικαστής, βέβαια. Αυτό είναι. Αλλά όχι κάτω από τα 2 που βάζει. Όχι κάτω από τα 2. Ενώ με το ισχύον σήμερα δίκαιο μπορεί να κατέβει και κάτω από τα 2. Οπότε θα έχουμε και εκτέλεση της ποινής. Ναι, εκτέλεση. Όλα αυτά αφορούν και την εκτέλεση της ποινής. Όπως και στο 312. Και στο 312 είναι δεδομένο. Είναι δηλαδή δεδομένο. Αν είσαι ελαφρυντικό σε οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπει τουλάχιστον 10. Μιλάτε καλύτερα με τα δικήματα, όχι με τους αριθμούς, γιατί οι περισσότεροι νεαροί συνάδελφοι μπορεί να μην το κατάλαβε. Ότι σε οποιοδήποτε στιβαριά εγκληματικότητα που αναφερθήκατε στην αρχή, ότι κάποιος κατηγορούμενος θα μπορεί να σε ένα άδικο προβλέπει τουλάχιστον 10 έως 10-20, το οποίο με ένα ελαφρυντικό πλέον γίνεται 3-12, εκεί η έκθεση είναι δεδομένη. Δεδομένη και τη πλήρου ποινή, όχι μέρου. Και ακόμη αν αυτό δεν έχει ούτε τεθεί σε προσωρινή κράτηση κατά την ανάκριση, κατά την ανακριτική διαδικασία, μπορεί να καταλήξει στο τέλος μετά από 10-12 χρόνια να εκτίσει την ποινή του. Για φυλάκιση. Πλήρως. Γιατί η μερική έκτιση προβλέπεται για ποινές 2-3. Κύριε καθηγητά, επιτρέπετε να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση. Ανέφερε ο κύριος Τσιρίδης, ο οποίος ήταν στην Επιτροπή της Αλλαγής των Τροποποιήσεων του Κώδικα το 2021. Ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις που έρχονται τώρα είχαν προταθεί και τότε και απορρίφθηκαν τότε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Δεν ξέρω, θα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς εάν αληθεύει αυτό. Και κατά δεύτερο, μου φαίνεται ότι η προχειρότητα του νομοθέτη και το ότι δεν υπάρχει νομοπαρασκευαστική καν επιτροπή και ότι ερχόμαστε σε αλλαγές πριν το 2021, είναι από το γεγονός, από δύο δεδομένα που έχουμε. Το πρώτο, ότι όπως είπατε, ο σύνομος βίος, ο οποίος πλέον έχει ερμηνευτεί ήδη και νομίζω και από την ολομέλεια του Αρήν Πάγου. Εκεί ήταν κάπως περίεργη βέβαια η... Αλλά ερμηνεύτηκε. Και άνοιξε η βεντάλια στο τι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται απλώς ένα λευκό ποινικό μητρό, χρειάζονται και άλλα ζητήματα. Το βγάζουμε και ξαναγυρνάμε πάλι στον έντιμο, το οποίο, δηλαδή θα φύγουμε πάλι από την ολομέλεια εντελώς. Θα φύγουμε. Και θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 1990 και του 2000. Πρώτον αυτό. Και δεύτερο, όσον αφορά και τη συκοφαντική, πάλι ο νομοθέτης δεν λαμβάνει υπόψη πάλι την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Άρη Πάγου, το γεγονός ότι δικαστική, εισαγγελική και τα λοιπά όλοι οι παράγοντες είναι τρίτα πρόσωπα.
Αυτό δείχνει πράγματι ότι δεν είναι παρούσες, κατά την άποψή μου, οι τροποποιήσεις και ότι είναι αναχρονιστικές, τουλάχιστον πριν το 21, πριν το 21. Και αν πράγματι ισχύει αυτό που λένε και έχει ακουστεί. Ναι, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια άλλη τοποθέτηση. Όχι, μπορείτε, μπορείτε, απαντήστε. Με τον κύριο Αβρίθη συμφωνώ ασφαλώς. Δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα, ούτε η δυνατότητα χωρισμού κρατουμένων ώστε οι βραχυχρόνιες ποινές να εκτείονται με κάποιο τρόπο που δεν θα οδηγεί σε αντιβελτιώσεως επιδείνωση. Βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, αυτές οι διατάξεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε 3-4 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, τα πλημελήματα που είναι εκκρεμοί, έχουν πάρει τη δικαστική οδό ή έχουν τελεστεί, θα πάνε με το παλιό καθεστώς. Τώρα, σε 3-4 χρόνια, πιστεύω θα έχουν αλλάξει αυτά 2-3 φορές, ενδεχομένως, για να είμαστε πιο ρεαλιστές, έτσι. Θα έχει αλλάξει ο Υπουργός, θα έχει αλλάξει η επικαιρότητα, γιατί και η επικαιρότητα είναι πολύ σημαντική. Όλα αυτά τα νομοθετήματα έχουν και συμβολικό χαρακτήρα. Με την έννοια ότι ακούμε κάτι στην τηλεόραση, τρέχει ο νομοθέτης να πει το κράτος είναι εδώ, υπάρχει ασφάλεια, εμείς για την ασφάλεια παλεύουμε κτλ. Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Και όταν θα δει και ο νομοθέτης τα αδιέξοδα στην πράξη, θα έρθει και προφανώς να τα τροποποιήσει. Εκεί που μπορεί να έχουμε κάποια ατυχήματα και να πάνε κάποιοι φυλακοί, είναι σε αυτόφορα ενδεχομένως. Σε επαυτοφόρο καταλαμβανόμενα εγκλήματα που από το Φεβρουάριο θα εισάγονται στα δικαστήρια και εκεί, αν ισχύει η νομοθεσία, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνεται. Εκεί μπορεί να προκύψουν θέματα. Αλλά για τα εγκλήματα που δεν καταλαμβάνονται επαυτοφόρο, νομίζω στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι το πρόβλημα και η συζήτηση θα παραμείνει σε θεωρητικό επίπεδο. Επίσης τώρα η Επιτροπή Μαργαρίτη, ενδεχομένως ο κ. Τσιρίδης ήταν μέλος της Επιτροπής αυτής, από ό,τι γνωρίζω συζήτησε διάφορες εναλλακτικές, αυτές οι ρυθμίσεις δεν επικράτησαν, μάλιστα σε μεγάλο βαθμό υπήρξε βελτίωση υπό την έννοια ότι ενώ ο νέος ποινικός κώδικας οδηγούσε πιο εύκολα στη φυλακή, με εκείνη την επιτροπή υπό την Προεδρία του Μαργαρίτη κάπως περιορίστηκε και η έκτηση βραχυχρόνιων ποινών με εισαγωγή αυτών των προβλέψεων για την παροχή κοινοφελούς εργασίας, τη μετατροπή σε παροχή κοινοφελούς εργασίας, το άρθρο 105 που καταργείται τώρα, 105 νομίζω είναι. Αλλά δεν έχω επαρκή γνώση του τι συνέβη εκεί. Βέβαια, το γεγονός ότι έρχεται τώρα ο νομοθέτης, εκδίδεται απόφαση, δημοσιεύεται απόφαση ολομέλειας και έρχεται τώρα σε ένα χρόνο, δεν θυμάμαι, και το μεταβάλλει, αυτό αποδεικνύει ότι επικράτησε και ίσως μια πρακτική σκοπιμότητα. Νομίζω ότι ο δικαστικός κόσμος και εμείς πολλές φορές δεν μας αρέσει πολύ το να δικάζουμε τέτοιες υποθέσεις πάνω στις υποθέσεις, αλλά απ' την άλλη μεριά μπορούμε να καταλήξουμε σε αδιανόητες καταστάσεις. Να βγαίνει ο άλλος τώρα μάρτυρας ή διάδικος, δικηγόρος, να γράψει στο δικόγραφο ό,τι θέλει για τον αντίδικό του, έτσι, και να μην έχει συνέπειες, δηλαδή, να λέει ψέματα εν γνώση του. Ο αντίδικος είναι, χρηματίζεται, δεν θα έχει συνέπειες. Έτσι, είναι εξωπραγματικό, ας πούμε. Και καθηγητάς, θεωρώ, ειδικά αυτό που έπαιρνε ο κ. Γνώσος στο θέμα του ελαφρυντικού του 84-2α, που έφυγε, έδωσε την ευκαιρία, ήταν μια αναγνώριση της πολιτείας και μια ένδειξη εμπιστοσύνης και σεβασμού στον Έλληνα δικαστή. Υπό ποια έννοια υπήρξε και η άποψη, και λογική είναι, όταν λες ότι αναγκαία και ικανή προϋπόθεση θέλω το ποινικό μητρό λευκό για να σου το δώσω το λευκό, έρχεται ο νομοθέτης και λέει ο πρόταρος σύνομος βίος. Στο σύνομο βίος είχε τη δυνατότητα ο δικαστής να σου πει, κάδερφε, να το κρίνει έτσι και να πει, παρά το γεγονός ότι έχεις λευκό, επειδή ο βίος σου, η διάρκεια της ζωής σου που προκύπτουν μέσα από περιστατικά της δικογραφίας δεν είναι σύνομος, εγώ δεν σου το δίνω. Άφηνε λοιπόν την δυνατότητα, βεβαίως η πλειονότητα έκλεινε προς την πλευρά ότι έπρεπε να σου δώσει το ελαφρυντικό του σύνομου βίου ανεξαρτήτως και αν έχεις κάποιες ποινές στο ποινικό μητρό ίσονος σημασία.
Άφηνε λοιπόν αυτή την κρίση στον Έλληνα δικαστή, στον οποίο εμείς τον περιβάλλουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να μιλάω σαν δικηγόρος. Ενισχύομαι αυτή την άποψη του Έλληνα δικαστή. Και έρχεται τώρα και του την αφαιρεί. Αυτό είναι, δεν θέλω να πω μια πιο βαριά λέξη, αλλά είναι άκρος υποτιμητικό και για την ίδια για το ίδιο το σώμα το δικαστικό, για τον ίδιο τον κλάδο της δικαιοσύνης. Δηλαδή τι το θεωρείς, ανίκανο τον δικαστή που δικάζει και του αφαιρείς πάλι το δικαίωμα και του λες θα πηγαίνεις μόνο με βάση ένα χαρτί που λέει ότι κύριε δεν έχεις ξαναδικαστεί και με αυτή την προϋπόθεση θα του δώσεις. Αυτά δεν γίνονται, δεν μπορεί να ευσταθήσουν στη λογική, έτσι νομίζω εγώ, ούτε μπορεί να ευσταθήσουν. Γιατί έχουμε δημιουργήσει άλλο υπόβαθρο πλέον, το έχει αποδεχτεί η κοινωνία και δεν μπορούμε να πάμε πίσω, γιατί αυτό είναι ο πιστοδρόμηση. Ξεκάθαρο πιστοδρόμηση. Ανεξαρτήτως των πολιτικών πεπιθήσεων, γιατί το ποινικό σχετίζεται και με την προσωπική πολιτική αντίληψη των πραγμάτων. Δυστυχώς, το ποινικό, παρά το γεγονός ότι αγγίζει τέτοιες πτυχές των ανθρώπων, θα θέλουμε να το δούμε καθαρά σε δικαιικό επίπεδο. Όχι, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή να πούμε ότι είναι προάγει τη δικαιοσύνη. Δεν προάγει τη δικαιοσύνη. Έχετε κάτι να πείτε? Κάποιος, ναι, συνάδελφος Μπαλαλής Ιωάννης. Κύριε Τριανταφύλλου, καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή εκδήλωση. Παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπε μόλις ο Παναγιώτης, θέλω να συμβέσω το εξής. Στο παρελθόν, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και εδώ, που ζούμε ένα ομαλό κοινοβουλευτικό δίκτυο, σε όλα τα σοβαρά νομοθετήματα, όπως ήταν οι τροποποιήσεις των κωδίκων, πάντοτε είχαμε λειτουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Τι ελάμβαναν συνήθως υπόψη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής? Συνήθως λοιπόν ελάμβαναν την παγιωμένη νομολογία, όπως αυτή εκφραζόταν από το ανώτατο δικαστήριό μας και κυρίως της Ολομέλης, τις αποφάσεις της Ολομέλης, η οποία παγιωμένη νομολογία υποστηριζόταν από τη θεωρία. Γιατί στις μεταβολές, στις κοινωνικές μεταβολές που επιβάλλουν τις τροποποιήσεις των νόμων, έρχεται η θεωρία και βάζει το λιθαράκι της, έτσι ώστε η επόμενη ρύθμιση που έρχεται για να εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες εκ των μεταβολών αυτών, κοινωνικών, οικονομικών κλπ. Και έτσι γινόταν μέχρι τώρα. Τι σημαίνει το γεγονός, το αδιαφυσβήτητο κατά την άποψή μου, ότι δεν λειτουργήσε, δεν ορίστηκε και δεν λειτουργήσε νομοπαρασκευαστική επιτροπή στη συγκεκριμένη περίπτωση? Σημαίνει απλώς ότι έχουμε μία διολίσθηση σε αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις με αντιδημοκρατικό τρόπο. Δηλαδή, αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Μια κυβέρνηση έχει την αντίληψη ότι πρέπει να αυστηροποιήσει το πλαίσιο και το κάνει με ένα τρόπο που αντίκειται στο δικαιικό μας πολιτισμό, στην κουλτούρα μας. Αλλά αντίκειται και στη δημοκρατία. Τι βλέπουμε? Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι το πρόβλημα είναι άκρος πολιτικών. Και αν λάβουμε υπόψη μας την τάση που επικρατεί τελευταία στην Ευρώπη για μία διολίσθηση όλο και δεξιότερα, εμένα θα μου επιτρέψετε να ανησυχώ. Αυτό ήταν να πω. Ναι, Δημήτρης Δρόσος. Γεια σας, καλή χρονιά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι για τη συγκοπατική και τη δυσφήμιση ίσως χρησιμοποιηθεί πιο γρήγορα ο νόμος να ανησυχήσει, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να γίνει επίκληση ενός υπιότερου νόμου σε μία... Ναι, εδώ έχουμε ποιηκέστερες διατάξεις. Σε μια κρεμή ποινική διαδικασία. Μιλούσα για τις ποινές.
Εντάξει. Ναι. Τώρα, βλέπετε κάποια κερκόπορτα στις ποινές 3 ως 5 για εξαγορά τους, για μετατροπή τους? Όχι, δεν υπάρχει. Καμία. Καμία. Άρα ουσιαστικά μιλάμε από το 1 ως 2. Εκεί μέσα είμαστε για τη μετατροπή σε χρηματική. Και κοινοφελή εργασία. Κοινοφελή εργασία. Ναι, επειδή προηγείται η χρηματική πάντα. Άρα ουσιαστικά, πρόεδρε, το πλούσιο ή φτωχή ή οτιδήποτε είναι σε μικρότερες αξίες. Όχι, διαπραγμάτευση με την πλήρη. Θα πάω να διαπραγματευτώ, θα πληρώσω και θα καθαρίσω. Όχι, έχω λεφτά. Είναι άλλο συνάδελφο. Αυτοί οι οποίοι τα βγάζουν εκτός από τους πλούσιους, υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ασχολούνται με το έγκλημα και βγάζουν λεφτά από το έγκλημα, και αυτή θα είναι η κύρια μερίδα που θα πάει να κάνει εξ αρχής τη διαπραγμάτευση και θα πληρώνει και θα φεύγει. Και γι' αυτό είναι άστοχη η διάταξη. Θα έλεγα ότι όλα αυτά, σαν συμπέρασμα, κατατείνουν στην ανασφάλεια δικαίου. Σε ένα κράτος δικαίου που επικαλούμαστε έχουμε ανασφάλεια. Δεν θυμάμαι εάν ο Μακαρίτης, ο Μανολιδάκης ή η Σημεωνίδου είπε ότι από τη μεταπολίτευση και εδώ έχουμε περίπου 40 νομοθετήματα για την ταχύ απονομή της δικαιοσύνης. Και κάθε φορά ο νομοθέτης θα έρχεται και θα λέει ταχύ απονομή, ενώ θα γυρνάμε στο παρελθόν. Αυτά θα τα πούμε μετά στις τροποποιήσεις της δικονομίας, όπου εκεί στοχεύουν τα μονομελή δικαστήρια. Είναι άλλο συνάδελφος ο οποίος θέλει να πει κάτι, να κάνει μια παρέμβαση. Έλα Δημήτρη. Κύριε καθηγητά, όσον αφορά το έγκλημα του εμπλισμού, όπου πλέον είπατε ότι... Δασόν ή απλού. Δασόν, που μιλάμε για τη δίμευση της περιουσίας. Ο νομοθέτης επιλέγει τη δίμευση της περιουσίας, κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό. Η γενική δίμευση απαγορεύεται ρητά. Ο δικαστής, στον οποίο θα συμφωνήσουμε τον κύριο Νίκη, περιορίζεται πολύ διακριτική του ευχέρεια στην επιβολή των ποινών σε όλα, ακόμα και στα πλημελήματα πλέον, με τα πλαίσια που βάζει. Θα μπορεί με βάση την αντισυνταγματικότητα να κρίνει, να πει ότι δεν δημεύω εκεί που υποχρεούται, γιατί τον υποχρεώνει πλέον ο νομοθέτης να δημεύσει. Θα μπορέσει με την επίκριση της αντισυνταγματικότητας στην παρούσα φάση, δεν μιλάω μέχρι να κρίνει η ολομέλεια, θα μπορούσε να έχει αυτή τη δυνατότητα, ακόμα και στα, γιατί τα εγκλήματα εμπρισμού θα τα δούμε και στα πλαίσια των αυτοφόρων, ειδικά τα πλημεληματικά, θα τα δούμε στα πλαίσια των αυτοφόρων και το καλοκαίρι, που πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι δεν θα έχει αλλάξει το νομοθέτημα αυτό. Δηλαδή θα τα δούμε το καλοκαίρι του εμπρισμού. Θα μπορούσε ο δικαστής, ή με βάση ας πούμε και την ίδια την ΕΣΔΑ, καλά αυτά τα τοπική για όσον αφορά και τα... Ωραία. Να αναφερθώ στα ζητήματα με τη σειρά που ετέθησα. Η δυσπιστία προς το δικαστή. Όντως φαίνεται να υπάρχει μια δυσπιστία προς το δικαστή. Για παράδειγμα, έχουμε επαναφορά του φαινομένου που το έχουμε δει τόσες φορές. Απαγορεύεται μετατροπή σε πολλές διατάξεις, αναστολή και δεν χωρεί ανασταλτική δύναμη, δεν δίνεται ανασταλτική δύναμη στην έφεση. Αυτές οι διατάξεις έχουν κατακριθεί από τη δεκαετία του 70. Καταργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τα νομοθετήματα του ΓΑΜΑ Γεώργιο Αλέξανδρου Μαγκάκη, αρχικά στη συνέχεια από τον Βενιζέλο, με νομοσχέδιο Υπουργίας Ευαγγέλου Βενιζέλου. Τώρα τα επαναφέρει ο νομοθέτης. Δεν έχουν λειτουργήσει στην πράξη. Αυτό δείχνει μια δυσπιστία στον δικαστή, γιατί δεν μπορεί ο δικαστής σε ένα έγκλημα να δώσει ανασταλτική δύναμη, όποιο και αν είναι το έγκλημα αυτό. Ή ενώ η ποινή που επιβάλλεται μέσα στο όριο μετατροπής ή αναστολής να μην μπορεί να τη δώσει. Για λόγους γενικοπροληπτικούς, είχε συντάξει αυτό το ζήτημα ο αείμνηστος Ανδρουλάκης σε μια μελέτη στα ποινικά χρονικά, θυμάμαι τώρα, τη δεκαετία του 70, και είπε ότι όλα αυτή η γνωστή τριπλέτα, όχι αναστολή, όχι μετατροπή, όχι ανασταλτική δύναμη, προσβάλλει την αξία του ανθρώπου που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 του Συντάγματος, διότι μετατρέπει τον κατηγορούμενο σε ένα μέσο αντεκλιματικής πολιτικής. Δηλαδή, ενώ μπορεί να αξίζει το ανασταλτικό αποτέλεσμα, να αξίζει την αναστολή του άρθρου 99, για να παραδειγματίσουμε, θα τον βάλουμε στη φυλακή. Αυτό δεν είναι ανεκτό σε μια σύγχρονη αντεκλιματική πολιτική και σε ένα κράτος δικαίου.
Τώρα στο ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου που θέσατε το ζήτημα, όντως εκεί αναφέρεται η λογική έκθεση ότι δεν είναι σωστό να την χάνει του ελαφρυντικού όποιος απλά έχει επιδείξει μια απαθή κοινωνική συμπεριφορά, έτσι το χαρακτηρίζει, και δεν έχει αυτή τη θετική συνεισφορά στην κοινωνική ζωή. Εδώ βέβαια υπησερχόμεθα στις γνωστές αβεβαιότητες των ηθικών κρίσεων στο δίκαιο γενικά και στο ποινικό δίκαιο ειδικότερα. Τι σημαίνει έντιμη ζωή? Υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου υπό το νέο ποινικό κώδικα που είπε ότι δεν μπορούμε εμείς σαν δικαστές να κρίνουμε αν κάποιος είναι έντιμος ή όχι, μόνο αν είναι σύνομος ή όχι θα κρίνουμε. Έτσι, γιατί οι απόψεις περί ηθικής ποικίλουν. Από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι αυτό το ελαφρυντικό έχει μια πρωτοτυπία ελληνική. Είχε εισαχθεί στον ποινικό κώδικα, το είχε υποστηρίξει ο Χωραφάς, αλλά δεν το συναντούμε αλλού. Δηλαδή και όντως όταν το ακούει ένας αλλοδαπός, κάποτε είχε έρθει ένας Γερμανός στην Ελλάδα και λέει δεν το καταλαβαίνω αυτό, τι εννοείται δηλαδή. Τι σημαίνει ότι έζησε έντιμη ζωή και πρέπει να πάρει ελαφρυντικό, αφού είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να ζει έντιμη ζωή, αλλιώς ήταν στη φυλακή, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, αλλά εμείς το έχουμε, είναι στη νομική μας παράδοση και τώρα έχουμε μια επιδείνωση. Τώρα στη δήμευση, δεν ξέρω να μου διαφεύγει κάτι άλλο, στη δήμευση υπάρχει το εξής. Ενώ από την αιτιολογική έκθεση φαίνεται ο νομοθέτης να τη θεωρεί υποχρεωτική, τώρα στη γενική νομοτεχνική βαβέλα αυτού του νομοσχεδίου έρχεται στη διάταξη, γιατί όντως έχει πολλές νομοτεχνικές ατέλειες, έρχεται στη διάταξη του άρθρου 265α και επιλέγει ο νομοθέτης την εξής διατύπωση. Στο έγκλημα εμπρισμού από πρόθεση τελεσμένο και σε απόπειρα καθώς και σε αυτά, δημεύεται κατά την κρίση του δικαστηρίου με την καταδικαστική απόφαση η περιουσία ή τμήμα περιουσίας. Εσείς το κατά την κρίση του δικαστηρίου πού πιστεύετε ότι αναφέρεται τώρα? Υπάρχει αιτιολογική, αναφέρεται στο σύνολο ή στο μέρος. Ναι. Η διατύπωση όμως της διατάξεως, γιατί η διατύπωση διατάξεως μετρά στο τέλος της ημέρας. Τη δυνατότητα. Ναι, δηλαδή αυτό που ήθελα να πει δεν το είπε ο νομοθέτης. Και στο ποινικό δίκαιο δεν πρέπει να αναγόμαστε στην... Ή το σύνολο ή μέρος. Τη δυνατότητα ή το σύνολο. Ή δεν υπάρχει δυνατότητα ή το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει το σύνολο ή μέρος. Εδώ λέει δημεύεται κατά την κρίση του δικαστηρίου με την καταδικαστική απόφαση η περιουσία ή τμήμα περιουσίας. Δηλαδή ένα δικαστήριο κάλλιστα μπορεί να το ερμηνεύσει ότι δεν είναι υποχρεωτική η δήμευση. Έτσι. Άρα συνταγματικά είναι υποχρεωμένος ο δικαστής να το εφαρμόσει. Στην Ελλάδα βέβαια. Είναι διάχυτος ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων. Δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο να ακυρώνει τους νόμους εμείς. Όταν ο οποιοσδήποτε δικαστής, αν κρίνει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, δεν τον εφαρμόζει. Αλλά σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση, δεν υπάρχει πρόβλημα με το άρθρο 7 του συντάγματος, διότι του δίνει τη δυνατότητα να την περιορίσει και σε πολύ μικρό τμήμα. Τη δήμευση, δηλαδή ο δικαστής μπορεί να την επιβάλλει σε τμήμα της περιουσίας και να μην είναι γενική. Βέβαια, τι θεωρεί τμήμα της περιουσίας τώρα, εννοεί συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή θα πει εξαδιαιρέτως? Και πώς θα γνωρίζει ο δικαστής ποια είναι η περιουσία για να πει τμήμα και όχι όλο? Γιατί η περιουσία, να αναφερθούμε και σε αυτό το ζήτημα γιατί είναι σημαντικό, προβλέπεται ότι στην προδικασία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία που θα υποβληθούν σε δήμευση με το άρθρο 261 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επομένως, υποτίθεται ότι ο δικαστής που θα δικάσει στην έδρα θα έχει μια έκθεση δέσμευσης. Άρα στην προδικασία της είναι όλη η περιουσία. Όλοι εδώ τώρα δεν διευκρινίζει όλη η μέρος, δεν διευκρινίζει τίποτα. Τα νομοτεχνικά προβλήματα είναι τόσα πολλά, είπατε για προχειρότητα. Αν πάει κανείς βλέπει ότι καταργείται το 362 και έχει παραμένει το 366 που λέει στην περίπτωση του άρθρου 362. Αν το γεγονός είναι αληθές, δηλαδή δεν κατήργησα την αμέσως επόμενη διάταξη, ας πούμε, στο σημείο αυτό. Είναι προφανές ότι έγινε πρόχειρα το νομοσχέδιο. Δηλαδή. Και δεν το συνδυάζει καθόλου ναι. με την ζημία που προκαλείται. Δηλαδή, ένας εμπρισμός μπορεί να κάψεις 5 πουρνάρια και ένας άλλος εμπρισμός... Το συνδυάζει, το συνδυάζει. Χιλιάδες στρέμματα... Να πούμε δε ότι η γενική δήμευση που το προβλέπεται και στον εξαμελίας εμπρισμό δάσους υπό προϋποθέσεις. Εκεί εκτιμάται η προκλητής αυλάβη. Ναι, αυτό λέω. Ότι θα έπρεπε πρώτα να
στην προδικασία να προσδιορίζεται η βλάβη, έτσι ώστε ο δικαστής να έχει κάτι στα χέρια του για να προσδιορίσει το μέρος περιουσίας που θα δημιουργεί. Αυτή είναι η γνώμη. Ο Ζαφύρης, ο Δρόσος, θέλει να πει κάτι. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να μεταβιβάσει την περιουσία του αφού έχει κάνει τον εμπρισμό για να μην μπορεί να δημεύσει μετά το δικαστήριο. Τι θα πάει κατά τον λίγο. Κοιτάξτε, εδώ έχουν μεταβληθεί οι διατάξεις του ποινικού κώδικα για τη δίμεση. Υπάρχει διάταξη του άρθρου 68, είναι, που λέει το εξής, ότι η δίμευση επιβάλλεται και ισχύρας τρίτου αν απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία εν γνώση εν γνώση του σκοπού αποφυγής της δίμευσης. Σκοπού καταδολίευσης. Ναι, δεν χρειάζεται να πάει στην καταδολίευση, έτσι. Αν και εδώ δεν πρόκειται περί απαιτήσεως αστικής για να εφαρμόσουμε τις διατάξεις περί καταδολίευσης, εδώ πρόκειται περί ματαιώσεως της δημεύσεως και υπάρχει ρύθμιση στο άρθρο 68, παράγραφος 3 νομίζω, να μην το κοιτάζω τώρα, που προβλέπει αυτή τη δίμευση σκύρας τρίτου, που την επιβάλλει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πλέον. Ο κύριος Χατζηβασίλης έχει τον λόγο. Θα δώσει όμως τη δυνατότητα, είναι τόσο πρόχειρο, που στον εξαμελία σε εμπρισμό θα πάω εγώ κατηγορούμενος και το αυτόφορο. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει το περιουσιακό στοιχείο, που είναι υποχρεωμένο για το αλλά βάλε κυρία Πρόεδρε. Τα λέω εγώ, το είναι και η κυρίξη. Δικαστές, συνάδελφοι μας τότε, θα το δω, το προτέρ. Θα πω ότι θα πω όπως πόδιο. Περιουσιακά στοιχεία δεν έχει, δεν δημιουργεί. Άρα να βάλετε, να πάει και μετά το τρίμηνο, προκειμένου να προσκομιστούν τα στοιχεία και τώρα χαγίρευε. Κοινός που λένε στο χωριό, αντάβρο. Λοιπόν, ο συνάδελφος Χατζηβασίλης, ο Νίκος. Εγώ ήθελα να πω ότι πάνω στον εμπρισμό, δηλαδή ένας απλός άνθρωπος εξαμελίας μπορεί να βάλει μια φωτιά και κινδυνεύει να πάει φυλακή να μην, και να χάσει και την περιουσία. Αυτό το σημείο. Και σε άλλο, όχι μόνο στον εμπρισμό και στην παραβίαση μέτρων. Ναι, μπορεί η γιαγιά, ας πούμε, να πάει να κάψει κάτι, να πάρει φωτιά το δάσος και τα λοιπά και να σπίσει και την περιουσία σου. Δάμα είναι μεγάλη ζημιά. Δυνητική όμως πάντα στην εξαμελία, είναι σαφές και από το κείμενο του νόμου είναι πιο σαφές ότι είναι δυνητική. Εδώ τώρα στην εκπροθέσεις, στον εκπροθέσεις εμπρισμό δεν βγαίνει πολύ άκρη από το κείμενο του νόμου. Και αν τον εμπρισμό τον προκάλεσε να στείλει στη ΔΕΗ μέσα στο δάσος, τι θα έρθει και θα πει δημιουργεί όλη την περιουσία της ΔΕΗ. Όχι, του φυσικού προσώπου, αν κριθεί υπαίτιο, για εξαμελία σε εμπρισμό δάσους. Ο στήλος της ΔΕΗ άρπαξε φωτιά για χίλιους βιολόγους. Αυτά όλα θα πω. Του εκάστοτε διευθυντή, του κατατόπων διευθυντή, ο οποίος έχει την ευθύνη. Έτσι δεν είναι. Στις τροποποιήσεις δηλαδή του κώδικα ποινικής δικονομίας. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο πέραν από τον εισηγητικό που είπα στον πρώτο κύκλο. Δίνω απευθείας το λόγο στον κύριο καθηγητή για τις τροποποιήσεις του κώδικα ποινικής δικονομίας. Έχετε το λόγο, κύριε καθηγητή. Ευχαριστώ. Τώρα στον κώδικα ποινικής δικονομίας οι μεταβολές στοχεύουν στην επιτάχυνση και στην ποιοτική αναβάθμιση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Αυτή είναι η διακήρυξη που τη βρίσκουμε και στο νομοσχέδιο διατυπωμένη. Τώρα η επιτάχυνση αυτή επιχειρείται με μεθόδους δοκιμασμένες, να το πούμε αυτό προκαταβολικώς, μεθόδους που τις έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν και οι οποίες δεν έχουν οδηγήσει δυστυχώς στην επιτάχυνση. Ποιες ήταν αυτές οι παραδοσιακές μέθοδοι? Τα γνωστά, στις αναβολές, περιορισμός του αριθμού των αναβολών, διατάξεις περιέπεσαν σε αχρησία αυτού του είδους, διατάξεις για την κατεξαίρεση, περάτωση της κυρίας ανακρίσεως να είναι ταχύτερη, να γίνεται με απευθείας αγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο με παράκαμψη της διαδικασίας των συμβουλίων. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας προσπάθησε να το ανακόψει, να το ανασχέσει αυτό το φαινόμενο, αυτή την τάση, σταδιακά επανήλθε, τώρα πλέον γενικεύεται. Να τα δούμε έτσι πιο αναλυτικά, κατά κάποιο τρόπο, ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια της προδικασίας, πώς επιχειρείται αυτή η επιτάχυνση. Γιατί για ποιοτική αναβάθμιση τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, δεν βλέπουμε μια διάταξη η οποία όντως να μπορεί να συσχετιστεί με την ποιοτική αναβάθμιση. Το κέντρο βάρους πέφτει στην επιδιωκόμενη επιτάχυνση. Τι γίνεται στην προδικασία? Στην προδικασία, για τους λόγους που θα αναφέρουμε και στη συνέχεια,
περικόπτεται σε σημαντικό βαθμό η υποχρεωτική προκατακτική εξέταση. Στα εγκλήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημελιωδικίου είναι υποχρεωτική, εκτός αν έχει προηγηθεί αυτεπάγγελτη προανάκριση ή διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης. Τώρα πλέον, επειδή υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημελιωδικίου σχεδόν όλα τα πλημελήματα, δεν θα είναι υποχρεωτική η προκατακτική εξέταση. Μπορεί κανείς με την έγκληση να βρεθεί κατηγορούμενος απευθείας, χωρίς να καταστεί προηγουμένως ύποπτος. Βέβαια, δεν ξέρω στην πράξη αν αυτό θα εφαρμοστεί από τους εισαγγελικούς λειτουργούς. Δεν γίνεται. Δυνητική είναι άλλωστε η... Θα διενεργείται και στα εγκλήματα αρμοδιότητας μονομελούς η προκατακτική εξέταση, κατά κανόνα. Πρέπει να διακριβώσεις πάρα πολλά πράγματα συνήθως. Συγγνώμη που... Έτσι, όχι, είναι πιο ζωντανό έτσι. Πρέπει να διακριβώσεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις πήγαινε το ακροατήριο. Ναι. Συνήθως λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Ίσως σε κάποιες αποδεικτικά απλές περιπτώσεις, κατ' εξαίρεση να... Κατ' εξαίρεση είναι όμως. Ναι, κατ' εξαίρεση. Ο κανόνας δεν θα είναι αυτός. Επίσης, το γεγονός αυτό ότι έχουμε υπαγωγή στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημελιωδικίου σχεδόν όλων των πλημελημάτων οδηγεί σε περικοπή κάποιων άλλων ενδίκων βοηθημάτων και ιονί ενδίκων μέσων. Δεν θα υπάρχει η προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης, η οποία προβλέπεται μόνο για τα αδικήματα αρμοδιότητας μονομελούς πλημελιωδικίου. Δεν ξέρω εδώ στην ΚΟ τουλάχιστον πόσες είναι αυτές οι προσφυγές κατά της απευθείας κλήσης. Πάντως, θα αποκλειστούν αυτές σε ένα μεγάλο αριθμό εγκλημάτων. Στην αρχαιοθέτηση των μηνύσεων υπάρχουν κάποιες νομοθετικές αλλαγές οι οποίες αποβλέπουν στη διευκόλυνσή της. Δεν θα υποχρεούται ο εισαγγελέας που αρχαιοθετεί τη μήνυση ή την αναφορά να αναφέρει στον εισαγγελέα εφετών τους λόγους πλέον. Βέβαια, ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να διαφωνήσει και να διατάξει περαιτέρω προκατακτική ή την άσκηση διώξεως, όλες αυτές οι δυνατότητες που δίνει και σήμερα ο νόμος. Εδώ υπάρχει μια σημαντική αλλαγή όμως, η οποία ανατρέπει ένα δόγμα που ισχύει για όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω. Προβλέπεται πλέον ότι θα αρχαιοθετούνται και μηνύσεις οι οποίες δεν επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπει ο νόμος, ιδίως με βάση τις προβλέψεις για την εξουσιοδότηση. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να υποβάλει μήνυση, δεν μιλάμε για την έγκληση, για μήνυση μιλάμε προς το παρόν, για μία αυτεπαγγέλτως διοκόμενη πράξη και δεν θέλει αυτοπροσώπως να την υποβάλει, αλλά θέλει να εξουσιοδοτήσει ένα δικηγόρο και η εξουσιοδότησή του δεν είναι ορθή, θα αρχαιοθετείται αυτή κατευθείαν. Εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, δηλαδή επεκτείνεται και σε αυτή την περίπτωση της παρατύπωσης υποβληθήσας μήνυσης, η ρύθμιση που ισχύει τώρα για τις ανώνυμες καταγγελίες. Αυτό όμως είναι ένα σημαντικό ρήγμα στον κανόνα της αυτεπάγγελτης δίωξης. Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 37, οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει ο εισαγγελέας κινητοποιεί την υποχρέωσή του για ποινική δίωξη, για προκατακτική εξέταση, αφού είναι αυτεπαγγέλτως διοκόμενο έγκλημα. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να καταγγείλω μία δωροδοκία και εξουσιοδοτώ το δικηγόρο μου να υποβάλει αυτή τη μήνυση, στην οποία δεν εμπλέκομαι, αλλά έχει περιέλθει σε γνώση μου, ή ενδεχομένως μία ανθρωποκτονία από αμέλεια, στην οποία επίσης δεν εμπλέκομαι και η εξουσιοδότησή μου δεν είναι σωστή, ο εισαγγελέας πρέπει να την αρχαιοθετήσει, παρότι το αδίκημα διώκεται αυτεπαγγέλτως. Βέβαια, μπορεί, αν κρίνει ότι εξαιρετικοί λόγοι επιβάλλουν, θα πρέπει να αιτιολογήσει γιατί είναι εξαιρετικοί λόγοι. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά, είναι ίσως μικρό το κακό, δεδομένου ότι δεν δημιουργείται κάποιο είδους δεδικασμένο από αυτή την αρχαιοθέτηση λόγω απαραδέκτου και μπορεί κανείς να επανέλθει. Αλλά προφανώς γίνεται αυτό, δεν προκύπτει ευθέως ποιος είναι ο λόγος που γίνεται. Επιπλέον, προς την κατεύθυνση του περιορισμού της ύλης, προφανώς, καθιερώνονται και κάποια παράβολα. Έτσι, έχουμε το παράβολο έγκλησης, που δεν το είχαμε, είχε καταργηθεί 100 ευρώ για την υποβολή έγκληση, επί ποινή απαραδέκτου της έγκλησης εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να απορριφθεί και δεν χωρεί και προσφυγή σε αυτή την περίπτωση, ενώπιον του εισαγγελέα εφετών για αυτή την απόρριψη. Έχουμε επίσης αύξηση του ποσού των παραβόλων στις προσφυγές κατά της απευθείας κλήσης ή στην προσφυγή κατά της απορριπτικής διάταξης του εγκαλούντος.
Δεν θα μείνω πολύ τώρα σε αυτά, αλλά όλα είναι δεικτικά της τάσης αυτού του νομοσχεδίου. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η απευθείας παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο στα κακουργήματα μετά την περάτωση της ανάκρισης. Εδώ κατ' εξαίρεση με το άρθρο 309, έτσι είναι τουλάχιστον ο τίτλος του άρθρου, κατ' εξαίρεση περάτωση της ανάκρισης, με κλητήριο θέσπισμα του εισαγγελέα εφετών και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου εφετών, εισάγεται υπόθεση στο ακροατήριο σε μία σειρά κακουργημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 309 και κριτήριο υπαγωγής κάποιων κακουργημάτων σε αυτή την κατεξαίρεση διαδικασία, στην οποία δεν απαιτείται να εκδοθεί βούλευμα παραπεμπτικό, είναι η μαζικότητα των παραβάσεων και η αποδεικτική ευχέρειά τους. Έχουμε εδώ από τον ποινικό κώδικα κλοπές, ληστείες σε βαθμό κακουργήματος και από τους ειδικούς ποινικούς νόμους έχουμε, για παράδειγμα, τα ναρκωτικά, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου δεν τίθεται τόσα πολλά αποδεικτικά ζητήματα. Εδώ ο νομοθέτης, χάρη της περίφημης επιταχύνσεως, επιλέγει να εντάξει και άλλα αδικήματα. Μερικά φαίνεται να εντάσσονται για λόγους επικαιρότητας, να είναι φωτογραφική κάπως η διάταξη. Λέει, για παράδειγμα, ότι εντάσσονται σε αυτόν τον τρόπο παραπομπής τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών κτλ. Είναι προφανές ότι γίνεται για την υπόθεση των Ντεμπών, όπου θέλουν να παραπευθεί απευθείας στο ακροατήριο χωρίς βούλευμα, και μάλιστα γίνεται εκεί ειδική πρόβλεψη ότι ακόμα και αν έχει γίνει ανάκριση από εφέτη ανακριτή μετά από απόφαση ολομέλειας εφετών, για να μην καταλείπεται και καμία αμφιβολία, πάλι η παραπομπή θα γίνει απευθείας στο ακροατήριο. Επίσης υπάγονται και όλα τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα σε αυτόν τον τρόπο παραπομπής, παρότι μερικά ήδη υπάγονταν, ίσως και τα περισσότερα, και επίσης όλα τα εγκλήματα των ειδικών ποινικών νόμων, δηλαδή προσωπικά δεδομένα, νομιμοποίηση, όλα αυτά τα αδικήματα. Αυτό υπάγονταν ήδη. Ναι, υπάγεται ήδη. Αλλά η νομιμοποίηση δεν υπάγεται. Και όταν έχει και συναφή πράξη απάτης, ξέρω εγώ, υπεξαίρεση, εδώ θα έχουμε απευθείας παραπομπή στο ακροατήριο. Εδώ γίνεται προφανώς ένα λάθος που έχει γίνει πολλές φορές, γιατί υποθέσεις που έχουν, αυτές οι υποθέσεις δεν είναι όλες αποδεικτικά ευχερείς. Τώρα, υπόθεση των Ντεμπών με 40-50 κατηγορουμένους, μπορεί κανείς να πει ότι είναι αποδεικτικά ευχερείς και μπορεί να πάει στο ακροατήριο χωρίς βούλευμα? Εδώ τι σημαίνει? Τώρα ο εισαγγελέας θα συντάσει, ένα κλητήριο θέσπισμα, το οποίο κατά βάση θα αποδίδει το κατηγορητήριο, έτσι γίνεται. Γιατί τι να κάνει τώρα, να βάλει άλλα δικής του επινοήσεως στοιχεία μέσα, τα οποία προκύπτουν ενδεχομένως από τις καταθέσεις μαρτύρων? Δεν κάνει περαιτέρω επεξεργασία και δεν είναι και εύκολο να κάνει περαιτέρω επεξεργασία. Επαναλαμβάνεται το κατηγορητήριο. Και αναθέτει τώρα στον... δεν γίνεται μια τακτοποίηση νομική και πραγματική από απόψεως, δηλαδή πραγματικών γεγονότων, ουσιαστικής βασιμότητας υποθέσεως, και θα φτάνει τώρα στο ακροατήριο αυτή η υπόθεση και θα πρέπει ο δικαστής, που μπορεί να είναι και μόνος του στο μονομελές εφετείο, να κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, έτσι, σε τέτοιες υποθέσεις, και να ψάχνει το φάκελο και να βρει από πού προκύπτει το ένα, από πού προκύπτει το άλλο, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και από πλευράς επιτάχυνσης δεν επιτυγχάνεται κάτι, γιατί θα φτάνει υπόθεση στο ακροατήριο πιο γρήγορα, θα κερδίζονται κάποιοι μήνες, όπως λέει η αιτιολογική έκθεση, ή και ένα έτος, πόσο να διαρκέσει η διαδικασία στα βουλεύματα. Πάει ένα έτος πιο γρήγορα. Στο ακροατήριο τι θα γίνει? Θα φτάνουν όλες οι υποθέσεις πιο γρήγορα στο ακροατήριο και πάλι, αν δεν υπάρχουν περισσότεροι δικαστές, δεν υπάρχουν περισσότεροι εισαγγελείς, πάλι θα φρακάρει εκεί πέρα πλέον στο ακροατήριο και θα είναι και πιο δύσκολο για το δικαστή να τη δικάσει με κλητήριο θέσπισμα μια υπόθεση. Αυτά από απόψεως παραπομπής. Ας δούμε τώρα τι γίνεται με τις αρμοδιότητες, όπου όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Η βασική σκέψη του νομοσχεδίου είναι ότι πρέπει να καταργήσουμε τις πολυμελείς συνθέσεις και να καθιερώσουμε μονομελή δικαστήρια.
ποινικά δικαστήρια, γιατί έτσι θα απελευθερωθούν δικαστές, αυτό λέει ο νομοθέτης, και θα μπορούμε να δικάσουμε περισσότερα εγκλήματα στο ακροατήριο και έτσι θα επιταχυνθεί. Τώρα αυτό μπορεί ιδίως να έχει, ιδίως στα μεγάλα εφετία, δεν ξέρω, και πρωτοδικία, μπορεί να έχει μια βασιμότητα. Στην Αθήνα, έτσι όπως τα βλέπω, τουλάχιστον στα μονομελή μετατόπιση της ύλης για κάποια διαστήματα, ίσως βοήθησε λίγο, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν και περισσότεροι εισαγγελείς και αίθουσες και υποδομές. Γιατί αν έχεις περισσότερους ελεύθερους δικαστές, αλλά δεν έχεις εισαγγελείς, πάλι δεν θα μπορείς να δικάσεις την υπόθεση. Αλλά πέραν αυτού και επ' αυτού, δεν κάνει κάποια σκέψη ο νομοθέτης. Το ζήτημα της αρμοδιότητας μονομελών ή πολυμελών ποινικών δικαστήριων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα και την επιστήμη, με την έννοια ότι δεν είναι βέβαιο ότι εξασφαλίζεται πολλές φορές η ορθή δικαστική κρίση από έναν δικαστή. Υπάρχουν ζητήματα δύσκολα, έχει ανάγκη διάσκεψης. Το δικαστήριο κάτι μπορεί να αντιληφθεί ένα μέλος της συνθέσεως που το άλλο δεν το αντιλαμβάνεται, να αλληλοσυμπληρώνονται στην εργασία επί της. Τώρα ένας δικαστής θα καλείται, ας πούμε, να δικάζει πολύπλοκες υποθέσεις και εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορεί να μοιραστεί τη σκέψη του με κάποιον άλλον. Αυτό είναι το βασικό θέμα που τίθεται από επιστημονικής απόψεως σε σχέση με τα μονομελή δικαστήρια. Ο νομοθέτης δεν κάνει καμιά σκέψη επ' αυτού, λέει μόνο θα πάμε πιο γρήγορα. Εντάξει. Μακάρι να πάει πιο γρήγορα και να είναι και καλύτερη κρίση, αλλά δεν ξέρω αν θα επιτευχθούν όλα αυτά. Τώρα, πώς ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες, θα τα ξέρετε ίσως. Όλα τα πλημελήματα υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς, πλημελιωδικίου, με την εξαίρεση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, η οποία όπως είδαμε έχει και ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 2 ετών πλέον, θα έχει, και τα υπηρεσιακά εγκλήματα, όλα τα υπηρεσιακά εγκλήματα. Αυτά μένουν στην αρμοδιότητα του τριμελούς, όλα τα άλλα πλημελήματα υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημελιωδικίου. Εκεί που έχουμε όμως σοβαρές αλλαγές είναι ο χώρος των κακουργημάτων. Εκεί διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό η αρμοδιότητα του μονομελούς εφετίου. Το μονομελές εφετείο καταρχάς, ως δικαστήριο πλημελημάτων, πριν μπούμε στα κακουργήματα, θα δικάζει τις εφέσεις κατά του τριμελούς πλημελιωδικίου. Δεν θα δικάζονται οι εφέσεις κατά του τριμελούς πλημελιωδικίου από τριμελές εφετείο, θα δικάζονται από μονομελές εφετείο πλέον. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η ρύθμιση. Η δικαστική λειτουργία τα γνωρίζετε καλύτερα. Αυτά δεν είναι. Αποφασίζουν τρεις και μετά κρίνει ένα. Και μετά κρίνει ένα. Ναι. Με τρομάζει λίγο. Ναι. Επίσης επεκτείνεται σε κάποια κακουργήματα αρμοδιότητας, σε κάποια κακουργήματα ειδικών ποινικών νόμων, η καθήλυνα αρμοδιότητα του μονομελούς εφετείου, όπως τα εγκλήματα κατά της πνευματικής ιδιοκτησίας, φορολογικά, εγκλήματα του τελωνιακού κώδικα, όλα αυτά πλέον θα υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς. Ξέρω να μου διαφέρει κάτι. Επίσης θα δικάζουν τα πλημελήματα ως δικαστήρια πλημελημάτων, τα μονομελή εφετεία, των προσώπων ειδικής δοσιδικίας, η διάσωση δοσιδικίας, δηλαδή εμάς δικηγόρους, όχι συμβολογρά, δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους, περιφερειάρχες και δημάρχους, θα τους δικάζει πλέον το μονομελές εφετείο, με τη σκέψη ότι αφού του δίνουμε τόσο σοβαρή αρμοδιότητα για κακουργήματα, γιατί να μην του δώσουμε και τα πλημελήματα των προσώπων ειδική δοσηδικία. Εδώ η έφεση, η δική μας, στα πλημελήματα αυτά, θα υπάγεται στην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου πλημελημάτων. Η έφεση κατά των αποφάσεων για κακουργήματα του μονομελούς εφετείου θα υπάγεται στην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου επίσης. Και η έφεση, εδώ είναι η μεγάλη μεταβολή, κατά των αποφάσεων των τριμελών εφετείων θα δικάζονται από τριμελή εφετεία και πάλι. Δηλαδή, έφεση κατά τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, πάλι από τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Και
Έχουμε έτσι την κατάργηση των πενταμελών εφετίων. Παλιά είχαμε πταμελή, καταργήθηκαν, μετά είχαμε πενταμελή, καταργούνται και σαν τώρα. Και θα είναι το δικαστήριο το τριμελές εφετείο, το οποίο πρέπει να συντίθεται με πρόεδρο, δηλαδή να προεδρεύει πρόεδρος εφετών, αρχαιότερος εκείνου που δίκασε σε πρώτο βαθμό στο τριμελές εφετείο. Τώρα, εδώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα συμφωνίας της διάταξης με το Διεθνές Δίκαιο που δεσμεύει τη χώρα, έχουμε υπογράψει το 7ο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνει το δικαίωμα να κρίνεται η καταδίκη του κατηγορουμένου από δικαστήριο ανώτερο, λέει εκεί. Βέβαια θα μπορούσε να... Εδώ είναι πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι αντίθετη η διάταξη. Τώρα δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί δεν καθιερώνει σώνει και καλά την κρίση επί της ουσίας και μπορεί να πει κανείς ότι αφού μπορείς να προσφύγεις με έτσι αναιρέσεως στον Άριο Πάγο, ικανοποιείται αυτό. Και αν όμως δεν ισχύσει, δεν γίνει δεκτή άποψη αυτή, τίθεται το ζήτημα, είναι ανώτερο το δικαστήριο τριμελές όταν έχει αρχαιότερο πρόεδρο εφετών? Και η διάταξη βέβαια νομοτεχνικά είναι σχεδόν ανεφάρμοστη, δεν είναι πολύ σαφής τώρα, δεν ξέρω πώς θα γίνει στην πράξη, πώς θα το οργανώσουν τα εφετεία, αλλά δικάζει σήμερα κάποιος ο οποίος είναι εφέτης, έτσι, ή μπορεί να είναι και πρόεδρος εφετών και να δικάσει το τριμελές. Σε 2 χρόνια θα δικαστεί η έφεση του κατηγορουμένου που έχει καταδικαστεί. Θα πρέπει να προεδρεύει και αρχαιότερος, λέει, αυτού που προέδρευε πρωτοδίκως. Τι εννοεί αρχαιότερος όμως, να έχει διοριστεί στη βαθμίδα του προέδρου πρωτοδίκα, εφετών. Δεν ξέρω τι εννοεί αρχαιότερος τώρα, εν ώψη ότι δεν γίνονται και ταυτόχρονα όλα αυτά. Γίνονται με χρονική στέρηση κάποιων ετών. Δεν ξέρω πώς θα οργανωθεί αυτό και πώς θα γίνονται συνθέσεις εν ώψη και των μεταθέσεων και όλων αυτών με αρχαιότερο πρόεδρο εφετών αυτού που... Επαρχίες που υπάρχει ένας πρόεδρος εφετών, μόνος. Αυτός θα δικάσει σε πρώτο βαθμό. Όχι, στον πρώτο βαθμό μπορεί να δικάσει και εφέτης. Ωραία. Άρα είναι κακότεχνη διάταξη, εννοεί προφανώς πρόεδρος εφετών αρχαιότερος εκείνου που προείδρευε πρωτοδίκως. Αρχαιότερος όμως τι σημαίνει? Αρχαιότερος ότι διορίστηκε στο βαθμό του εφέτη, αν ο πρώτος ήταν εφέτης. Ορίστε. Επαιτηρίδα που ισχύει πιο χρονικό σημείο, που δικάζεται η έφεση. Ο δικαστής που δικάζει πρωτοδίκως, ναι, είναι τάξη, λέω εγώ. Ναι, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Τάξιος, ναι. 93. Ναι. Όταν θα πάει να δικαστεί, ο πρόεδρος αυτό πρέπει να είναι ή 93 ή 93. Και αν δεν υπάρχει στο δικαστήριο. Και αν πώς... δεν, που δεν υπάρχει στο δικαστήριο, θα ορίζεται... Θα έχει κακή σύνθεση. Το δικαστήριο θα πρέπει να φέρουν από άλλο. Αναιρετικός λόγος. Θα είναι αναιρετικός λόγος. Καλά, αυτό όμως, συγγνώμη διακόπτω, αυτό όμως μπορεί να αναιρεθεί και αν πούμε ότι ο πρόεδρος εφετών έχει γίνει πρόεδρος εφετών πριν από ένα χρόνο, ενώ ο άλλος πρόεδρος εφετών έχει γίνει πριν από 5 χρόνια. Ναι, δηλαδή είναι, δεν είναι σαφής η ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι προβληματική, νομίζω, και δεν ξέρω, στην πράξη θα δημιουργηθούν προφανώς προβλήματα και αν δεν κριθεί ότι είναι ανώτερο δικαστήριο, έχουμε κίνδυνο να πάει κάποιος να προσφεύγει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να πέφτουν όλες οι αποφάσεις αυτές. Αν κριθεί ότι δεν ήταν ανώτερο δικαστήριο, το τριμελές που δίκασε κατέφεση υπόθεση τριμελούς. Ναι, υπάρχει μια προχειρότητα. Τώρα, ναι, στα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει το τεκμήριο αρμοδιότητας των των λαϊκών, το οποίο καταργείται και αναφέρει τώρα η διάταξη εκεί. Στην αρχή ανέφερε ότι οι ένορκοι αποφασίζουν μόνο για την ενοχή. Υπήρξαν διαμαρτυρίες, προσέλθαν μετά και για την κύρια ποινή. Τώρα υποστηρίζουν πολύ, παρότι δεν προκύπτει από το γράμμα της διατάξεως, ότι όταν λέει κύρια ποινή, εννοεί μόνο γιατί δεν ψηφίζουν για τα ελαφρυντικά. Που δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Η κύρια ποινή προφανώς
η φυλάκιση, η κάθεξη. Πρέπει, να... πρέπει και νομίζω και στα ελαφρυντικά. Περιλαμβάνεται. Άρα δεν είναι σωστό αυτό που υποστηρίζουν πολλοί. Οι ένορκοι θα αποφασίζουν και για τα ελαφρυντικά, δεν θα αποφασίζουν όμως για τις παρεπόμενες ποινές και όλα. Ούτε για το ανασταλτικό φυσικά της έφεσης, για όλα αυτά. Δεν θα αποφασίζουν πλέον οι ένορκοι, θα αποφασίζουν μόνο οι τακτικοί δικαστές. Η αιτιολογία είναι ότι δεν έχουν τις ειδικές. Τότε γιατί τους έχουν. Ναι, το, και το ζήτημα είναι επειδή καθιερώνται τα μεικτά ορκωτά και στο Σύνταγμα και ο κανόνας είναι ότι τα κακουργήματα πρέπει να... Να ακούγεται τι... Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Επίσης να πούμε ότι αφαιρείται από την καθήλυνα αρμοδιότητα το κεφάλαιο για τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. Αυτά, ό,τι προβλέπεται εκεί φεύγει από, το, από τα μεικτά ορκωτά και πηγαίνει στο τριμελές εφετείο. Ένδικα μέσα. Στα ένδικα μέσα έχουμε σημαντικές αλλαγές που αν συνδυαστούν και με την έκτηση βραχυχρόνιων ποινών μπορούν να οδηγήσουν και εκεί σε σημαντικά προβλήματα. Αυξάνεται το όριο του εκκλητού για εφέσεις που ασκούν εισαγγελείς και κατά καταδικαστικών αποφάσεων και οι κατηγορούμενοι. Στο μονομελές απαιτείται ποινή 5 μηνών τουλάχιστον. Στο τριμελές 8 μηνών τουλάχιστον για να ασκηθεί έφεση. Στο ΜΟΔ, στο εφετείο κακουργημάτων και στο μονομελές εφετείο, εδώ στο μονομελές εφετείο έχει γίνει πάλι, δεν βγαίνει άκρη με αυτά που λέει. Δηλαδή, όταν, τι γίνεται όταν δικάζει ως πλημελιωδικείο, δικηγόρος κτλ. Τι γίνεται όταν δικάζει ως δικαστήριο κακουργημάτων. Αλλά τι φαίνεται να προκύπτει, ότι ας πούμε για τα δικαστήρια κακουργημάτων απαιτείται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 3 ετών για να είναι εκκλητή η απόφαση. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Αν δικαστεί σε πρώτο βαθμό στο εφετείο κακουργημάτων, μονομελές ή τριμελές, ποινή φυλάκισης 30 μηνών. Πηγαίνεις μέσα. Πηγαίνεις μέσα. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα έφεσης και δεν... και εκτείεται υποχρεωτικά η ποινή, έστω κατά ένα μέρος, αν είναι μέχρι 3 έτη. Ανέρεση τι να την κάνεις τώρα. Ανέρεση. Πας μέσα όμως. Συνήθως. Ενώ αν καταδικαστεί σε 4 έτη θα κάνεις την έφεσή σου, επομένως θα έχουμε το παλιό φαινόμενο που είχαμε και στα μονομελή, ας πούμε, βάλτε μου ή στα τριμελή, βάλτε μου σας παρακαλώ 4 χρόνια, μου βάζετε 30 μήνες. Ναι, για να πάω παραπάνω. Ναι. Παρακαλώ μια εφέσιμη ποινή, ας πούμε. Αυτό. Θα και θα ρωτάει και το δικαστήριο, θέλετε εφέσιμη ποινή. Τώρα, ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ανασταλτικό αποτέλεσμα είναι καταρχήν το, η ρύθμιση ίδια, όπως είναι και σήμερα, αλλά ποιο είναι το, το περίεργο εδώ, ας το πούμε έτσι, ότι αν στο χρόνο της αναστολής σου ασκηθεί δίωξη ή καταδικαστείς για πλημέλημα, εδώ είναι αντιφατική η ρύθμιση, που επισύρει ποινή σε ποινή άνω του έτους, μα άμα αρκεί η δίωξη, τι σημαίνει να καταδικαστώ για, αφού μου έχει ασκηθεί δίωξη, ας πούμε, και είναι άγνωστη ποινή που θα μου επιβληθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λέει ότι αν σου ασκηθεί δίωξη, μπορεί ο εισαγγελέας να εισαγάγει στο αρμόδιο δικαστήριο την υπόθεση και να ανακαλέσει την αναστολή. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, εισάγονται ρυθμίσεις που συναντούμε στο στάδιο εκτέλεση των ποινών, εκεί στην υφόρον απόλυση, να μην καταδικαστείς πάνω από 1 έτος κτλ. Αλλά εδώ δεν είναι οι ίδιες οι περιπτώσεις για να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις διατάξεις, γιατί το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης απορρέει και από το τεκμήριο αθωότητας, έτσι, και από... Δηλαδή το ενδεχόμενος άνθρωπος να είναι αθώος, τι σημαίνει του ασκήθηκε δίωξη για ένα άλλο έγκλημα, θα τον πάμε φυλακή για ένα άλλο που δεν έχει τελέσει και έχει χορηγήσει στο δικαστήριο ανασταλτικό αποτέλεσμα. Βέβαια εδώ υπάρχει δυνατότητα του δικαστηρίου να του ανακαλέσει την αναστολή, το ανασταλτικό αποτέλεσμα της εφέσεως, δεν είναι υποχρεωτική η αναστολή, αλλά ο εισαγγελέας την εισάγει στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτά και για το ανασταλτικό αποτέλεσμα της εφέσεως. Κάποιες άλλες διατάξεις. Στο πλαίσιο της επιταχύνσεως, αυτό που ενδιαφέρει και τους δικηγόρους. Αναβολή της δίκης, έτσι, το γνωστό θέμα.
του 349. Αναβολή δίκης μόνο μία φορά. Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 349, δεν έχει δυνατότητα το δικαστήριο να δώσει δεύτερη αναβολή. Και ειδικά για τις αναβολές λόγω απασχόλησης συνηγόρου, υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας, εδώ πέρα πρέπει τώρα γίνεται διάταξη νόμου αυτό που απαιτούσαν τα δικαστήρια. Φέρτε μας, σας παρακαλώ, το γραμμάτιο και το, την εξουσιοδότηση του πελάτη σας, βεβαίως του γραμματέα της. Αυτά τώρα έχουν μπει στο κείμενο του νόμου, ότι για να δοθεί αναβολή πρέπει να φέρεις όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είσαι στο άλλο δικαστήριο και πρέπει να πληρώσεις και παράβολο. Αν γι' αυτό το λόγο ζητήσεις αναβολή του 349. Δηλαδή παράβολο, δεν θυμάμαι που 200. Από 80 έως 200 ποικίλει. Αλλά το ωραίο είναι ότι αν γίνει, αν απορριφθεί η αναβολή σου, επιστρέφεται το παράβολο. Δηλαδή, ναι, δηλαδή δίνεις το παράβολο επειδή δημιουργούνται έξοδα, προκαλούνται έξοδα και θα έχουμε καινούργιες κλήσεις, ξέρω εγώ, θα πηγαίνω, έρχεται η δικογραφία, σου λέει, αν γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής, πληρώνεις το παράβολο. Αν σου απορριφθεί το αίτημα αναβολής, παίρνεις το παράβολο πίσω. Προδικαστικά ζητήματα. Εδώ επίσης έχουμε μια σημαντική μεταβολή. Αναβάλλεται με ενέργεια, με πράξη του εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς να χρειάζεται επικύρωση από τον εισαγγελέα εφετών, κάθε περαιτέρω ενέργεια. 59 αλλάζει. Δεν θέλει έγκριση πλέον του εισαγγελέα εφετών. Μόνος του εισαγγελέας πρωτοδικών θα αναβάλει κάθε περαιτέρω ενέργεια. Όχι μόνο όταν για το γεγονός για το οποίο υπάρχει δικογραφία η δεύτερη για την ψευδορκία, ψευδή κατάθεση, ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση υπάρχει προκατακτική εξέταση ή δίωξη, αλλά και όταν υπάρχει αυτεπάγγελτη προανάκριση, αν το πληροφορηθεί, σωστό είναι αυτό. Αλλά εδώ είναι η σημαντική μεταβολή και αν υπάρχει εκρεμής αστική δίκη. Αναβάλλεται κάθε περαιτέρω ενέργεια μέχρι το πέρας αστικής δίκης. Δηλαδή, υποβάλλεις μία έγκληση για ψευδή κατάθεση που τελέστηκε στο πλαίσιο μιας αστικής δίκης, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η δικογραφία, έστω και αν δεν έχεις υποβάλει έγκληση, αν τυχόν στοιχειωθείτε κάποιο αδίκημα, πρέπει να τελειώσει αμετάκλητα η αστική δίκη. Αυτό δεν με βρίσκει αντίθετο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή γίνεται η αστική δίκη, πάω αμέσως κάνω μήνυση για ψευδή κατάθεση. Βέβαια το δικαστήριο συνήθως αναβάλει στο ακροατήριο μέχρι να τελειώσει η αστική δίκη. Αλλά και αναστέλλεται βέβαια και παραγραφή σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει όμως να αλλάξει και το 249 του κώδικα πολιτικής οικονομίας. Δεν υπάρχει αντίθεση. Ναι. Πάντως αυτή είναι η ρύθμιση, ότι υποχρεωτικά αναβάλλεται κάθε περαιτέρω ενέργεια μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της αστικής δίκης. Ανεξάρτητα τι έχει προηγηθεί από τα δύο. Ναι, δηλαδή όπου διαπιστώσει, ναι, όπου την πάρει στα χέρια του την έγκληση που θα προκύπτει ευθέως, θα λέει στην τάδε αστική δίκη, τελέστηκε ψευδής κατάθεση. Ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει καταργηθεί το 250 και αν εγώ αστικό δικαστή βγάλω ένα 250, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εδώ πρέπει να επισημανθεί αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, γιατί έχουμε και εμείς αυτή τη δυνατότητα ως αστικό δικαστή, τι θα γίνει. Ναι, θα υπάρξει αρνητική σύγκρουση δικαιοδοσιών. Κανένα δικαστήριο δεν θα προχωρήσει. Το ορθό είναι να λυθεί το αστικό ζήτημα πρώτα. Γιατί συνήθως η βάση πολλών ποινικών δικογραφιών είναι η αστική διαφορά, η οποία τελικά φωτίζει το τι έχει γίνει. Ναι, θεωρητικά μπορεί να πει κανείς ότι αν είναι ψευδές ή όχι, μπορεί να το δει το ποινικό δικαστήριο και πριν τελειώσει το αστικό. Αλλά σωστό νομίζω είναι να τελειώνει. Το αστικό για να έχει μια πιο πλήρη εικόνα και το ποινικό δικαστήριο, να πει ποιος κέρδισε επιτέλους αυτή την αστική διαφορά. Είναι οικονομικής φύσεως η διαφορά και ναι. Είναι μια ανακοπή και να έχουμε άλλη ιστορία εκεί πίσω. Ναι. Είναι μια σημαντική καινοτομία η οποία βέβαια δεν είχα συλλάβει αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να αναστείλει και το αστικό και περιμένοντας το ποινικό. Αλλά θα αναστείλει
αν όμως, δεν θα αναστείλει επειδή εκκρεμεί μια δίκη ψευδούς καταθέσεως ή συκοφαντικής δυσφημίσεως. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια σύγκρουση. Αναστείλει, αλλά υπάρχει κάποιο άλλο δίκημα, μια πλαστογραφία. Εκεί, ναι, δεν, ναι. Εκεί δεν αναστέλλεται. Ναι. Λέω, μπορεί να ναι. Το αστικό, έτσι. Ναι. Και δύο παρατηρήσεις ακόμα σε σχέση με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Εισάγεται η εξέταση με τεχνολογικά μέσα, τόσο στην προδικασία όσο και στην διαδικασία στο ακροατήριο οποιοδήποτε προσώπου, μάρτυρα, κατηγορουμένου, πραγματογνώμονα. Εξετάζεται το πρόσωπο που εξετάζεται βρισκόμενο στο σπίτι του επί την παρουσία όμως γραμματέα ή ανακριτικού υπαλλήλου. Πρέπει να πάει στο σπίτι του εκεί γραμματέας ή ανακριτικός υπάλληλος. Ας πούμε ότι πρακτικά γίνεται αυτό. Είναι κάποιος, ξέρω εγώ, βέβαια είναι κάτοικος εξωτερικού τώρα, όπου εκεί έχει κυρίως σημασία. Αλλά και εδώ λέει ένας μάρτυρας, παιδιά, μην φαίνετε εμένα από τη Θεσσαλονίκη στην ΚΟΑ. Αφήστε με, έχω δύο πράγματα να σας πω τώρα, θα έρθω 10 φορές. Εξετάστε. Βλέπω τώρα έχει γίνει και μια τεχνική προεργασία. Στην Αθήνα τουλάχιστον έχουν μπει οθόνες και εδώ. Παντού. Και που απαιτεί. Επομένως θα μπορεί να εξετάσει τον μάρτυρα και τον κατηγορούμενο στην προδικασία, λέει. Αλλά στην προδικασία τώρα τον κατηγορούμενο το είχαμε το φαινόμενο στις δικαστικές συνδρομές. Ήταν ένας κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών και του έπαιρνε απολογία. Ξέρω εγώ, μερικοί ανακριτές στην Αθήνα το έχω δει. Του πάρουμε με βιντεοδιάσκεψη όπου όμως. Ζητεί το δικαστική συνδρομή από τις αρχές. Ήταν στο πλαίσιο διεθνούς δικαστικής συνδρομής αυτή η εξέταση, να συνενεί το κράτος όπου μένει ο εξεταζόμενος κατηγορούμενος. Τώρα, αν γίνεται αυτό, βέβαια υπάρχει το εξής θέμα. Τι μέτρο δικονομικού καταναγκασμού επιβάλλεται. Θέλουν να τον κρατήσουν προσωρινά, ας πούμε. Τι θα εκδίδεται, ένταλμα σύλληψης. Και δηλαδή δεν μεταρρυθμίζονται και οι διατάξεις εκεί για τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού μετά την εξέταση του κατηγορουμένου, όπως είναι η προσωρινή κράτηση, ας πούμε. Δηλαδή αυτός εξετάζεται από το σπίτι του ο κατηγορούμενος που είναι στην Ελβετία, είναι δεν ξέρω πού, στη Γερμανία. Και αν δεν το αποδέχεται το άλλο κράτος. Ναι, μετά εκεί θα πρέπει να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, όχι ένταλμα προσωρινής κρατήσεως, και να πάει μέσω της δικαστικής συνδρομής μετά. Αλλά δεν τα αριθμίζει, τα έχει αφήσει λίγο αρρύθμιστα αυτά. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι το εξής. Λέει ότι αυτό είναι ένα δικαίωμα του κατηγορουμένου ή του μάρτυρα φυσικά. Αλλά ένας κατηγορούμενος μπορεί να πει: όχι, εγώ θέλω να εμφανιστώ στο δικαστήριο να τα πω. Λέει ότι το δικαστήριο μπορεί να το αποκλείσει αυτή τη δυνατότητα να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να το επιβάλλει να εξεταστεί με βιντεοδιάσκεψη. Δηλαδή, αποκλείει στον κατηγορούμενο το δικαίωμα να εμφανιστεί στο δικαστή και να απολογηθεί. Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτό? Εδώ είναι ανησυχητικά τα πράγματα και τίθεται προφανώς ζητήματα πρόσβασης στο δικαστήριο κτλ. Και δεν ξέρω και ποια είναι η σκοπιμότητα τώρα όλων αυτών. Να μην τρομοκρατούνται από την παρουσία των κατηγορουμένων οι μάρτυρες. Δεν είναι τόσο σαφής. Προφανώς αυτή είναι η σκοπιμότητα του νόμου, αλλά εδώ στο άρθρο 100 200 συγχωρείτε λίγο ναι με συγχωρείτε να βρω λίγο τη διάταξη λέει ότι όταν238α είναι η διάταξη η οποία σίγουρα θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ας πούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πράξη και αν θα σταθεί από άποψη συνταγματικότητας. Να σας διαβάσω την ακριβή διατύπωση, πότε μπορεί να αποκλείσει την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο.
εξέταση με τεχνολογικά μέσα. Λέει η λήψη, μιλάμε και γιατί το μέτρο ισχύει και στην προδικασία και στο ακροατήριο, έτσι. Λέει η λήψη απολογίας από τον κατηγορούμενο διενεργείται με τον ανωτέρω τρόπο μόνο εφόσον δεν αντιλέγει βάσιμα ο κατηγορούμενος. Καταρχάς η πρόβλεψη είναι αυτή, τι εννοεί δεν αντιλέγει βάσιμα ο κατηγορούμενος. Σε τι αφορά η βασιμότητα, σε ποιο γεγονός. Και συνεχίζει από κάτω. Αποκλεισμός της προσωπικής εμφάνισης του κατηγορουμένου στο ακροατήριο μόνο σε περίπτωση κακουργήματος και ιδίως σε πολυπρόσωπες δίκες ή δίκες που αφορούν στην οργανωμένη εγκληματικότητα ή έχουν σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο. Δηλαδή μπορεί να πει το δικαστήριο, αυτή η δίκη έχει σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, δεν θα εμφανιστεί, θα σε εξετάσω από το σπίτι σου. Για προστασία του. Ναι, μπορεί για προστασία του, αλλά στην οργανωμένη εγκληματικότητα προφανώς η σκοπιμότητα είναι αντίθετη. Δηλαδή να μείνουν εκεί και τρομοκρατεί τους μάρτυρες, δεν ξέρω. Μπορεί να αποφασιστεί από τον διευθύνοντα τη συζήτηση μετά από πρόταση του εισαγγελέα. Κατά της απόφασης μπορεί να σκηθεί προσφυγή σε ολόκληρο το δικαστήριο. Δηλαδή ο διευθύνων μόνος του το καθορίζει αυτό στο πλαίσιο της ουσιαστικής διευθύνσεως της διαδικασίας και χωρεί προσφυγή στο δικαστήριο. Τώρα αυτή η ρύθμιση έχει προφανείς ζητήματα της συνταγματικότητας και πρόσβαση στο δικαστήριο που εξασφαλίζεται από την ΕΣΔΑ. Είναι συστατικό της δίκαιης δίκης του άρθρου 6 παράγραφος 1 η πρόσβαση στο δικαστήριο. Δεν μπορεί να λες τον κατηγορούμενο, θα έρθει εδώ να μας τα πεις, ας πούμε. Έτσι, επειδή είναι οργανωμένη εγκληματικότητα ή η δίκη είναι πολυπρόσωπη και δεν χωράτε εδώ για να σας βάλουμε, μείνετε στο σπίτι σας να μας τα πείτε από εκεί. Δηλαδή, η διάταξη έχει σοβαρότατα προβλήματα. Η διάταξη αναφέρεται σε παρουσία ανακριτικού οργάνου, δικαστικού λειτουργού. Πού στο, εκεί που εξετάζεται, ναι, είναι η αμέσως. Πρέπει να είναι άνθρωπος. Η λήψη της απολογίας, ναι. Η εξέταση με τη φυσική παρουσία, όταν υπάρχει σοβαρό κόλλημα κτλ. Η εξέταση με τον ανωτέρω τρόπο γίνεται με την παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, θέλει να πει. Λέει εκτός ανακριτικού ή δικαστικού γραμματέα. Σε ειδικά διαμορφωμένο κατάστημα του τόπου κατοικίας του προσώπου, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια της εικονοτηλεδιάσκεψης. Ναι. Προφανώς θα πάει σε άλλο δικαστήριο εκεί πέρα. Στο δικαστήριο. Έχουν συστήματα τέτοια στα αστυνομικά τμήματα. Στις φυλακές δεν έχουν βάλει. Δεν το ξέρω. Αν έχουν. Ορισμένα κρατούμενοι από εκεί που είναι. Ναι. Για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Ναι, και των μεταγωγών. Έξοδα μεταγωγών. Ακριβώς. Αλλά χρειάζεται να βγει απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την εκτέλεση. Τώρα δεν έχει. Θα δούμε τώρα στην πράξη πότε και αν θα βγει, έτσι, γιατί όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με αυτή την... Προφανώς θα είναι σε τόπους όπου έχει διασφαλιστεί ο τρόπος λήψης αυτής, ναι, της απολύτως. Και υποθέτω τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι, αφού θα είναι σε κατάστημα, μπορεί να του λένε βγαίνει, κρατήσε προσωρινά και επί τόπου να είναι ένας ανακριτικός υπάλληλος, να εκτελεί, μπορεί να το εκτελέσει έτσι... Να το στέλνουν με φάξ, το ένταλμα, δεν ξέρω. Προσωπικά, κρατήσεις πώς θα γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, άντε σε προδικασία με mail. Δεν ρυθμίζονται όμως αυτά, πρέπει να ρυθμιστούν έτσι. Δεν είναι τόσο απλά. Ότι σε κρατούμε προσωρινά και στέλνω ένα mail και. Και εσύ κράτης. Έχουμε κράτος δικαίου ή δεν έχουμε. Ναι. Επίσης, στην απόδειξη έχουμε άλλες σημαντικές μεταβολές. Δεν καλούνται κατά κανόνα οι ανακριτικοί υπάλληλοι. Όχι μόνο οι επιθεωρητές και αυτοί που ήταν μέχρι τώρα, οι ανακριτικοί υπάλληλοι, βέβαια κατά την κρίση του εισαγγελέα, έτσι, πρόβλημα, όχι ότι... Πρόβλημα, μεγάλο για τη διαδικασία. Αν κρίνει όμως ο εισαγγελέας ότι είναι αναγκαία η παρουσία του για τη διάγνωση, τον καλεί. Έτσι, τον καλεί, αλλά ο κανόνας είναι ότι δεν τον καλεί. Αν κρίνει όμως ότι είναι αναγκαία η παρουσία του, τον καλεί. Τώρα αυτό... θα μπορώ να ζητήσω να μην αναγνωστεί. Δεν τον καλεί. Εγώ θα μπορώ να ζητήσω να μην αναγνωρίζει. Ναι, βεβαίως. Αυτό το δικαίωμα διατηρείται. Άρα θα αναγκάζεται να τον καλεί. Άρα, συγγνώμη, ναι. Εκεί θα οδηγείται η κατάσταση. Να μην αναγνωστεί η κατάθεση, έρχονται σε αντίθεση αυτά τα δύο. Σωστά. Θα πρέπει να δικάσω εγώ χωρίς κανένα αποδεικτικό μέσο. Αν δεν έρθει ο μάρτυρας και δεν αναγνωστεί η κατάθεση. Θα αναγκάζεται το δικαστήριο να αναβάλει προκειμένου να έρθει. Άρα αντικειμενικά. Εδώ έχει νομολογηθεί ότι έρχεται τηλεγράφη και λέει
δεν μπορεί να προσέλθει ο μάχης αστυνομικός Αυρίθης Παναγιώτης λόγω υπηρεσιακών. Διακόπτη, αναβάλει. Ναι. Όχι, λέει, έχει ερμηνευθεί. Όχι, έχει αλλάξει αυτό τώρα. Με τον νέο κώδικα. Ναι. Εγώ σε αυτό με τον νέο κώδικα πολύ πρόσφατα. Ναι. Στη Ρώ. Και μάλιστα κακουργοδικία. Δευτέρου βαθμού. Πρώτο. Και λέει το δικαστήριο, έκλεινε ότι οι υπηρεσιακές αυτές ανάγκες είναι λόγος αδυναμίας εμφάνισης του 3%. Αδυναμία. Σε όλο αυτό. Αυτό λέτε, κατάλαβα τι λέτε. Αδυναμίας, λέει, εμφάνισης, αλλά γυρνώσκεται. Λάθος. Η διάταξη αυτή που έρχεται λοιπόν είναι αυτή τη φιλοσοφία. Λύνει περισσότερο τα χέρια του δικαστή να μπορέσει να προβεί στην ανάγνωση Μανώλη που είναι και ο. Μα είναι ο κανόνα γίνεται η ανάγνωση. Που είναι ο Νάντο, μίλησε ο κ. Καλάνδη. Είναι ο κανόνα! Συγγνώμη, να γίνεται. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται για του υπαλλήλου του δημοσίου των εφοριών σε σχέση με τα φορολογικά. Άλλο, αυτό προβλέπεται, ναι. Αυτό είναι το οποίο καθιερώνεται και καθιερώνεται ουσιαστικά για του αστυνομικού πλέον. Για να κάνουν τελείως στο γραφείο και να κάνουν τη δουλειά τους, αυτή είναι η αιτιολογική έκθεση. Να κάνουν τη δουλειά τους και τα δικαστήρια να κάνουν άλλη δουλειά. Ναι, δεν στέκει τώρα δικαιοπολιτικά η ρύθμιση, έτσι. Αλλά και νομικά. Αλλά και νομικά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η κατάθεση αν δεν συνενέσει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορος που τον εκπροσωπεί. Γιατί το προβλέπει ρητά το 363, δεν είναι. Έτσι. Δεν μπορεί να αναγνωστεί προδικαστική κατάθεση. Αν δεν συνενέσει ο κατηγορούμενος, εφόσον είναι δυνατή η εμφάνιση. Και εδώ είναι δυνατή, είναι στο γραφείο του. Δίπλα, έτσι. Ή μπορεί να τον καλέσουμε, είναι γνωστή τη διανομή. Αυτό είναι. Με προβληματίζει. Θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή, τώρα ο κανόνας είναι ότι πρέπει να έρθει ο μάρτυρας, έτσι. Ναι. Και αν ο κατηγορούμενος αντιδράσει, δεν αναγιγνώσκεται βέβαια η κατάθεση. Ναι. Τώρα με την πρόβλεψη αυτή που λέει ότι αναγιγνώσκονται, ο κανόνας είναι ότι αναγιγνώσκονται οι καταθέσεις των ανακριτικών οργάνων. Αλλάζει αυτό. Δεν λέει ότι αναγιγνώσκονται, λέει δεν καλούνται. Δεν καλούνται. Δεν μπαίνει στο ζήτημα της αναγνώσεως. Άρα, τι με κάνεις, μα πίνεις χωρίς αποδεικτικό μέσο. Ναι, αν είναι μόνο αυτός, προφανώς θα τον καλεί ο εισαγγελέας. Έτσι, αν είναι στα ναρκωτικά αυτός που έρχεται και λέει τον είδαμε εκεί, τον συλλάβαμε και τα λοιπά, τον παρακολουθήσαμε, προφανώς εκεί θα τον καλεί. Τώρα, άμα είναι κάποιος ο οποίος λέει κάτι δευτερεύον, δεν ξέρω τίποτα, ήμουν εκεί πιο δίπλα κτλ., μπορεί και να μην τον καλέσει αυτό. Σωστό. Έτσι. Γιατί καμιά φορά όντως είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν λένε και τίποτα. Διαβάζει την κατάθεση. Ναι. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση νομίζω και σήμερα ο κατηγορούμενος πάντα συνενεί. Λέει να διαβαστεί. Κύριε καθηγητά, ακούστε. Αυτά τα θέματα είναι τώρα που μπήκαμε στην πρακτική δικηγορία και ανάλυση των υποθέσεων και στην πρακτική νομική. Είχαμε πληροφορίες ότι ο κύριος Χατζιάβαλος ή ο κύριος Αυρίθης ασχολείται με διακίνηση ναρκωτικών. Και κατόπιν πληροφοριών προβήκαμε όποια λέει το ιστορικό. Ο μάρτυρας δεν έρχεται. Για χύψη λόγους η κατάθεση αναγιγνώσκεται. Κακός. Λάθος του συνηγόρου. Είναι θέσφατο για τον δικαστή πλέον ότι ο τάδε ασχολείται με διακίνηση ναρκωτικών. Θέσφατο. Μα δεν αξιοποιείται ούτως με το 224 αυτή η κατάθεση. Δεν μπορεί να αποκαλύπτει την πηγή. Οπότε πάει στο 224. Το θέμα είναι. Δεν το έχει το πει τα τμήματα, δεν το έχει πει ολομέλεια. Άρα δεν μπορεί να αποτελέσει πειθαρχικό αδίκημα για τον δικαστή. Τρέχα κύριε Πεμανόλη, την έχουμε φάει στη Ρόδο πολλές φορές στη μάπα αυτή τη δουλειά. Εντάξει, και γι' αυτό προβάλλουμε συνεχώς αντιρρήσεις και πηγαίνουμε να ερχόμαστε μέχρι να κληθεί να έρθει ο μάρτυρας. Τώρα δεν ερχόμαστε. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Και η πεμπτουσία όλων αυτών των διατάξεων είναι γι' αυτόν τον λόγο. Η ουσία είναι να κάνουν την ανάγνωση και να περνάει. Η φράση, η αρχική, η πρώτη παράγραφος, η κλισέ παράγραφος του αστυνομικού οργάνου είχαν την πληροφορία διακίνησης ναρκωτικών χωρίς να λέει τι, πού, πώς, ποιος, τι, τίποτα. Άρα η νέα διάταξη να συμφωνήσουμε σε αυτό. Η νέα διάταξη και λέει τι, επικυρώνω ουσιαστικά το θέσφατο και καθιστούμε ποιο. Δύο πράγματα παραβιάζουμε. Πρώτο. Το νομοτελειακό, τη θεσμική βάση του ποινικού δικαίου που είναι πια η άψυχη προδικασία και η κύρια διαδικασία που είναι η ζώσα. Την καταργήσαμε. Γιατί κάναμε τον αστυνομικό θεό.
Δεσμεύεται ο δικαστής, δεσμεύεται. Δεσμεύεται η εισαγγελέα να πει ναι, αφού μιλάει για είχαμε πληροφορία διακίνηση. Άντε εσύ να γίνεις τι. Εντάξει, εκεί θα πάμε στην, λοιπόν, στην ηθική απόδειξη, Παναγιώτη, λοιπόν, που δεν συνάδει με το 2024. Γυρνάμε, κύριε καθηγητά, σε αυτό που παλεύαμε με το 2400 τόσο, 8. Του 211α. Το γυρίζουμε πίσω από το παράθυρο. Το γυρίζουμε πίσω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Σαν μιλάω στην πρακτική δικηγορία. Λέτε το 2.24 ή το 2.10 για το συγκατηγορούμενο. Για το συγκατηγορούμενο. Βέβαια, γιατί πώς το περνάμε τώρα. Τώρα αφήσαμε μόνο τον αστυνομικό που λέει ότι είχαμε την πληροφόρηση ότι κάνει διακίνηση ναρκωτικών. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι διατηρείται η απαγόρευση αναγνώσεως. Έτσι πρέπει να το ερμηνεύσουμε και να αντιλέγει. Τώρα, αν έχει ομολογήσει ο κατηγορούμενος, ας πούμε, λέμε έτσι. Έχει ομολογήσει στην προδικασία ο κατηγορούμενος. Εγώ έχω ομολογήσει η κατοχή ναρκωτικών, δεν έχω ομολογήσει τη διακίνηση όμως. Λέμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνεται εξαιρετική χρήση της διατάξεως. Έχει ομολογήσει ο κατηγορούμενος ότι αυτά που λέει και ο αστυνομικός τα έχει διαπράξει. Σου λέει τον καλό. Ότι... Νομίζω. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Ναι. Το τι ομολογεί όμως πάντα. Είναι υποαίρεση. Είναι πάντα υποαίρεση. Ναι, είναι συνάδελφος Αθηνών. Είναι συνάδελφος Αθηνών. Είναι ο κύριος Αλετράς. Ναι. Του κυρίου Αλετρά, του γνωστού συναδέλφου. Ναι. Του Γιάννη. Ναι, του Γιάννη του Αλετρά. Τι ομολογεί. Λέω, έχει πει ο κατηγορούμενος, τον πιάσανε, ναι, λέει, είχα αυτά τα ναρκωτικά πάνω μου, ήταν για ιδία χρήση. Η μαρτυρική κατάθεση όμως, έχετε δει πάμπολες φορές, ότι λέει ο αστυνομικός, μέχρι τη μεταγωγή στην υπηρεσία μας, ομολόγησε και είπε τα κάτωθε, που δεν τα έχει πει ποτέ. Ναι, αν αμφισβητήσει ο κατηγορούμενος και πει όχι, θέλω να έρθει εδώ, ανακαλώ την ομολογία σε εισαγωγικά. Εκεί πρέπει να έρθει, δηλαδή εκεί θα τον καλέσει το δικαστήριο πλέον, όχι ο εισαγγελέας. Είναι μαρτυρικοποιημένη ομολογία από το στόμα του αστυνομικού που ο συλληφθής ποτέ δεν τα έβλεπε. Εντάξει, αν δεν τα έχει πει σε ανακριτή και τα λοιπά, προφανώς, έτσι. Αλλά αν έχει πάει στον ανακριτή και πει αυτό και θέλω την επιοίκειά σας και τα λοιπά στον ανακριτή και το έκανα και... Απλά νομίζω, παιδιά, εγώ νομίζω ότι αυτή η διάταξη πάει να θεσμοθετήσει το ανέφικτο της παρουσίας και θα περνάει το βάρος απόδειξης σε εμάς, ακριβώς, θα περνά το βάρος απόδειξης σε εμάς να πούμε ότι είναι εφικτή η παρουσία του, άρα να μην εφαρμοστεί αυτό. Ναι. Νομίζω, Παναγιώτη, εκεί νομίζω ότι πάει αυτή η διάταξη. Αυτό ακριβώς είναι, αυτό ακριβώς ότι διευκολύνει ποια πλευρά. Την πλευρά της δίωξης και την πλευρά του κατηγορούμενου. Βέβαια. Αφού μεταφέρει το βάρος απόδειξης σε εμάς. Έχει δίκιο η δίκη όταν στη λογική, επαναλαμβάνω, το ότι η κύρια διαδικασία είναι ζώσα. Είναι βασική, κορμός του ποινικού δικαίου. Το θέλει ο πρόεδρος. Πρέπει υποτιμάται τώρα τον δικαστή. Υποτιμάται τον εισαγγελία. Υποτιμά τους δικηγόρους. Υποτιμά αυτό που λέμε δόμημα της ποινικής δίκης, να έρχεται ο αστυνομικός να δίνει μια κατάθεση και να γίνεται η κατάθεση θέσφατο και να λέμε ένοχος ο κατηγορούμενος. Γίνεται θέσφατο ποτέ. Έχει την ηθική απόδειξη, Παναγιώτη. Θα λέει δεν στηρίζεται πάνω σε καμία άλλου είδους πληροφορία, είναι δεν εστιάζει πουθενά, δεν εδράζεται πουθενά. Μπας περιπτώσει. Καλό θα ήταν να μην υπήρχε, να συμφωνήσουμε όλοι. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν θα ήταν να μην υπήρχε. Το ζήτημα είναι πώς θα εξουδετερωθεί εκεί που πρέπει να εξουδετερωθεί. Το πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά ή κύριε πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, είναι αλλού. Το ότι μπαίνει σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο που υποτίθεται ότι. Μπαίνουν και χειρότερα παρακάτω. Δεν έχουμε έρθει. Και η βάση του είναι η επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης. Ξεκινάει λοιπόν από αυτό και λέει ο εισαγγελέας κατά κανόνα δεν τους κλητεύει. Άρα θα αναγυρνώσκονται οι καταθέσεις τους. Αυτό είναι ο κανόνας. Δεν τόλμησε όμως να αλλάξει το 363, έτσι. Γιατί τίθεται και ζητήματα ΕΣΔΑ. Δεν τόλμησα να τα αλλάξει, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω από τη μικρή εμπειρία που έχω ότι δυστυχώς όταν θα ξεκινάμε από τον κανόνα, θα πάμε σε μια ερμηνεία σε επόμενη φάση. Μεταφέρει το βάρος απόδειξης. Την ερμηνεία, όχι, δεν είναι θέμα βάρους απόδειξης. Αυτό το οποίο είπε και επισήμανε ο κύριος Αβρίτης πριν, ότι εδώ φτάσαμε να λέμε ότι είναι ανέφικτο η υπηρεσιακή απασχόληση του αστυνομικού. Όταν έρχεται και καθιερώνει την υπηρεσιακή απασχόληση ως λόγο για να μην έρχεται καν στο ακροατήριο, θα φτάσουμε, κύριε καθηγητά, φοβάμαι που το λέω και το λέω και ενώπιον των εκλεκτών δικαστικών που έχουμε εδώ, θα φτάσουμε σε ερμηνείες οι οποίες θα λένε ότι επειδή σκοπός είναι η επιτάχυνση, τι να τον κάνω εγώ τον μάρτυρα στο ακροατήριο. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τους παρόντες δικαστικούς έχουμε το πλεονέκτημα ότι είμαστε όλοι προς την κατεύθυνση την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι όταν το βάρος
των υποθέσεων του ΕΦΕ, το οποίο θα έχει 20 υποθέσεις των μονοβελές εφετείου κακουργημάτων και θα πρέπει να τις αναβάλει και τις 20, λόγω του ότι δεν θα υπάρχουν εκεί οι μάρτυρες, κύριε καθηγητά. Ξέρουμε ότι στην πρακτική θα αρχίσουν να αναδεικνύονται άλλα θέματα και θα λένε δεν υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι ότι δηλαδή, η διάταξη είναι καταδικαστέα. Και είναι έτσι προβληματική, γιατί ακριβώς ανοίγει την κερκόπορτα του να θυσιάσουμε την ουσία, έτσι, και την ποιότητα υπέρ της επιτάχυνσης. Αυτό όμως δεν αναπόκειται στον δικαστή, αυτό λέμε. Λέω λοιπόν και πάλι ότι είναι άλλο να μην έχουμε την κερκόπορτα και άλλο να τη βάλουμε. Γιατί αυτή είναι η κερκόπορτα, ναι, την οποία ανοίγω, τη βάση, για να καταλήξουμε ενδεχομένως σε κάποια μεταγενέστερη τροποποίηση, εκεί που λέει ο κύριος Αβρίθης το 2011. Ευτυχώς έχουμε όμως και την ΕΣΔΑ που έχει πει πότε μπορούν να αναγνωστούν προδικαστικές καταθέσεις. Γιατί αλλιώς παραβιάζεται το άρθρο 6.3 Δέλτα. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν την πολυτέλεια όλοι να πάνε στο ΕΔΑ. Αφενός μεν και αφετέρου δεν το πώς η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορά την εφαρμογή της ΕΣΔΑ έτσι αποτυπώνεται στη δικαστηριακή πρακτική την τρέχουσα. Γιατί καταδικαστικές αποφάσεις έχουμε χιλιάδες όσον αφορά παραβίαση δικαιωμάτων και κανόνων οι οποίοι θεσπίζονται από την ΕΣΔΑ, αλλά δυστυχώς στο επίπεδο της τρέχουσας δικαστηριακής πρακτικής δεν βλέπουμε να εναρμονίζεται, ναι, το κλίμα και το κλίμα. Και το ζήτημα είναι αυτό ότι... είναι ένα θεσμικό ζήτημα τεράστιο, το οποίο κάποια στιγμή ενδεχομένως θα πρέπει φιλοσοφικά αλλά και πρακτικά να δούμε. Δηλαδή το τι λέει το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το πώς η ελληνική πρακτική δικαστηριακή σημερινή το εφαρμόζει ή δεν το εφαρμόζει και ποιες είναι οι συνέπειες. Να το κλείσουμε λοιπόν ως εξής. Καλό θα είναι να μην υπήρχε αυτή η διάταξη. Αλλά εφόσον περάσει, εναπόκειται στους δικαστές. Να έχουμε καλούς δικαστές, να μην εφαρμόζουν το ξερό, τη ξερή πληροφορία που θα περνάει μέσα από την κατάθεση του αστυνομικού. Ναι. Και νομίζω εκεί να έχουν να επιδείξουν. Όχι να μην εφαρμόζουν. Ποιος δικαστής, Κώστα, μου το δεχόταν αυτό. Όχι τις αντιρρήσεις τις οποίες θα προβάλλω εγώ ως υπερασπιστής και θα λέω ότι δεν υπάρχει ανέφικτο. Άρα εγώ το θέλω το μάρτυρα εδώ, γιατί η διαδικασία πρέπει να είναι ζώσα για να μην παραβιάσουμε τη δημοσιότητα και όλες τις γενικές αρχές τις οποίες έχουμε διδαχθεί. Θα την εφαρμόσει ο δικαστής και δεν θα πει αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο κύριος Αβρίθης, ότι το υπηρεσιακό κόλλημα του κάθε. Αν υπάρχει δικηγόρος που κάνει σοβαρά τη δουλειά του, θα κάνει πάντα αυτό. Έτσι, θα λέει. Ο δικηγόρος, κύριε καθηγητά, την κάνει σοβαρά τη δουλειά του. Όχι, το ζήτημα είναι ότι η διάταξη έχει σημασία σε ναρκωτικά και τέτοια που είναι πολύ κατηγορούμενοι και όλα, άλλο θα πει και τα λοιπά με ένα δικηγόρο αυτεπαγγέλτος. Διοριστέτα και εκεί θα μπορεί να λέει ο δικαστής να τη διαβάσουμε τώρα την κατάσταση. Πιο εύκολα να περνάει, έτσι. Δηλαδή η ύλη στην οποία θα εφαρμόζεται η διάταξη, γιατί εκεί έχουμε ανακριτικό υπάλληλο, σε καμιά ληστεία, σε καμιά κλοπή και στα ναρκωτικά, έτσι δεν είναι. Σε τέτοια, ναι. Εκεί τώρα μπορεί να είναι ένας, να μην έχει δικηγόρο, καν να του διορίσουν εκείνη τη στιγμή. Εκεί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Αλλά όταν είναι ένας δικηγόρος ο οποίος θα πει εδώ δεν είναι ανέφικτη εμφάνιση, φέρτε τον, θα πρέπει να μην ερμηνευτεί ανάποδα η διάταξη η νεοεισαγόμενη. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το θέμα. Και εκείνο ο προβληματισμός τον οποίο βάζω στη συζήτηση. Πολύ σωστά. Γιατί θεωρώ ότι στην πράξη δυστυχώς ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο σε λίγο καιρό θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στα πράγματα. Καλό είναι να φύγει όμως. Το χειρότερο ίσως, χειρότερο και από αυτό, είναι ότι με άλλη ρύθμιση κάμπτεται η αρχή της αμεσότητας, γιατί εδώ, και εδώ έχουμε κάμψη της αρχής της αμεσότητας, της επαφής δηλαδή της προσωπικής του δικαστή με τον μάρτυρα, στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, όπου κατά κανόνα δεν πρέπει να καλείται κανείς μάρτυρας, ημιμόνον ο μηνυτής. Καλείται ο μηνυτής υποχρεωτικά, που είναι και μάρτυρας, εφόσον υπάρχει ή εγκαλών, μηνυτής λέει, αλλά προφανώς εννοεί και τον εγκαλούντα. Δεν καλούνται άλλοι μάρτυρες. Εκτός αν πάλι είναι αναγκαία η εμφάνισή τους για τη διάγνωση της αλήθειας και τα λοιπά. Εδώ η ΕΣΔΑ δεν βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι, το δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων κατηγορίας αυτοπρόσωπης που καθιερώνεται στο άρθρο 6.3 Δέλτα της ΕΣΔΑ, το οποίο αυτό απαγορεύει την ανάγνωση των προδικαστικών καταθέσεων, γιατί εδώ θα αναγνωστεί η κατάθεση στο δικαστήριο, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Και ο κατηγορούμενος δεν μπορεί βάσιμα να προβάλλει ότι, ξέρετε, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να εξετάσω το μάρτυρα, αλλά τον έχεις εξετάσει τον πρώτο βαθμό. Εδώ τα διαβάζουμε, μια χαρά είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντική οπισθοδρόμηση. Δηλαδή,
Το τριμελές θα το λέει αυτό, ή το μονομελές εφετείο, ή το τριμελές μελιοδικείο, σε θέσεις κατά αποφάσεων μονομελούς. Εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε πλήρη εγκατάλειψη της αρχής αμεσότητας. Συνοπτική διαδικασία. Ναι. Επειδή ήθελα να διαβάσω το 349. Και επειδή ενδεχομένως ο πρόεδρος θα πάει σε ολομέλεια που θα γίνει αυτές τις μέρες, εκτιμώ πάλι για το θέμα. Όχι, μία θα ξαναγίνει κάτι. Υπάρχει ένα θέμα, κύριε καθηγητά, που αναφέρεται στο εξής. Το έχουμε πνίξει τη διάταξη εκείνη του συντάγματος. Εγώ θα πω για εδώ, για το νησί μου. Γιατί με βολεύει περισσότερο. Για την νησιωτικότητα. Εμείς συνεδριάζουμε, θα πω παράδειγμα εδώ, του τριμελού στη ΣΚΟ, που έχει το εφετείο Παπαστηρού. Μέσω την Παρασκευή από τις 10 του 8 σας το λέω πολύ πρακτικά. Μέχρι τις 20 του Απρίλη, μέσω, για να έρθεις από τη Λέλο, έχεις την Πέμπτη του χάρτης, δηλαδή, θα κοιμηθείς εδώ, θα πας την Παρασκευή στο δικαστήριο, έχεις νούμερο 23 στο έκθεμα, φτάνει το δικαστήριο, δικάζει υπόθεση, φτάνει στο νούμερο 13, 15 και θα πει τι μετά την πρώτη αναβολή που θα την έχει αναβάλει την υπόθεση. Την επόμενη φορά και ο πελάτης δεν έχει μέσω Παρασκευή βράδυ να πάει ο άνθρωπος. Δεν έχει. Στο Σάββατο έχει. Το Σάββατο. Την Κυριακή πάλι. Την Κυριακή. Το βράδυ ή την Κυριακή το πρωί έχει μέσω να πάει στη Λέρο. Ποιος πληρώνει τον Χόντζα ή ποιος θα πληρώσει την ύφη, να το πω διαφορετικά, σε αυτόν τον πελάτη που ο νομοθέτης κάνει, βλέπει, ας το πούμε, η εκτελεστική εξουσία βλέπει την πάτη της μέσω της εφαρμογής αυτή που θέλει να εφαρμόσει η δικαστική εξουσία. Εμένα ποιος θα με δει? Εγώ μετά την πρώτη φορά είμαι υποχρεωμένος να έρχομαι. Εσείς, εσείς εννοείται ο συνήγορος ή ως μάρτυρας? Ο Λευγιός, κατηγορούμενος. Ο Λευγιός ο μάρτυρας, πρέπει να με καλείς. Εγώ πρέπει να έρθω, γιατί η δίκη δεν χωρεί αναβολή. Και η δίκη αναβάλλεται στον πραγμάτων. Τις, λέει τίποτα από δικασία, έχει τίποτα. Η διάταξη προφανώς. Έχει πει τίποτα στη διάταξη περί του καθορισμού που ο εισαγγελέας καθορίζει το έξοδο. Τα έξοδα των Μαρέα, αφού δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά τώρα. Υπάρχουν, το ξέρω, δεν ξέρω αν για τις πρώτες, για ένα μήνα υπάρχουν. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι η διάταξη θα ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα. Δηλαδή, είναι 30 άνθρωποι που πάνε για τις κλοπές, ας πούμε, έτσι, έκλεψε 30 σπίτια, λέμε στην Αθήνα. Πας εκεί, λείπουν 10 μάρτυρες, λείπουν 15, 20 μάρτυρες, λείπουν όλοι, είναι 2-3 μάρτυρες, λένε αναβάλλουν και τα λοιπά. Ξεσηκώνονται οι άλλοι που είναι, μα τι είναι αυτά, δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή για τους μάρτυρες σε τέτοιες δίκες θα το ευλογήσουν το νομοσχέδιο, θα το δοξάσουν. Τώρα δεν θα ξαναπάμε, το γλιτώνουμε. Θα πρέπει να φτάσει ο αριθμός του πινακίου, συγγνώμη σας Γιακώβ, ναι. στο μονομελές που θα έχει όλη την αρμοδιότητα. Γιατί όχι, αυτά θα είναι στο τριμελές. Είναι κλοπές, θα πάνε στο μονομελές σε πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό το τριμελές. Αν είναι το τριμελές, δεν καλό κανέναν. 100 πινακίου. Βέβαια, αν έχουν υποβάλει μήνυση, πρέπει να τους καλέσει, αν είναι μηνυτές. Ναι, με συγχωρείτε. Ο κατηγορούμενος που έρχεται εδώ, γιατί να έρθει τη δεύτερη φορά? Ενώ τον υποχρεώνεις και του λες θα σε δικάσω, δεν έχει αναβολή και τελικά λέει το δικαστήριο, παιδιά, μπορώ να βάλω δικάσω. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Έχει προβλεφθεί κάποια αλλαγή? Όχι. Έχει προβλεφθεί κάποια αλλαγή? Για λόγους ανώτερης βίας, ρε παιδιά. Των αριθμού των υποθέσεων. Μα εκεί που είναι η ουσία για την επιτάχυνση δεν υπάρχει, γιατί εκεί λείπουν τα μέσα. Μα ετοιμάζεται και η αύξηση του ουραρίου. Αυτό εδώ. Δηλαδή φέρεσαι τον παραδείγματο. Όχι. Μάλιστα. Ο δευτεροβάθμιος δικαστής έχει όμως τη δυνατότητα να τους καλέσει. Πάντα. Ο εισαγγελέας δεν καλεί. Ναι, αλλά με αυτό το λόγο πάλι δεν θα έχουμε επιτάχυνση, γιατί αν εγώ θέλω να... Είναι αναβολή. Αναβολή. Βέβαια. Αναβολή. Για τα δικά τους δεδομένα.
και μπορώ να βγάλω και τρεις αναφορές. Και στον πρώτο βαθμό για τον ανακριτικό υπάλληλο και εκεί το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να αναβάλει κρίση. Είναι κάτι άλλο που δεν νομίζω, έχει κάποιο άλλο, δεν νομίζω ότι τώρα χρειάζεται ιδιαίτερα να... Συνάδελφοι, κύριοι δικαστές, έχουμε κάτι να ρωτήσουμε. Ο συνάδελφος από την Αθήνα που μας έκανε την τιμή. Κύριε Σαντράς, γνωριζόμαστε και όλες, απλά δεν δε σας... Η κίνηση είναι μεγάλη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω με την άδειά σας πάντα. Σε περίπτωση προσωρινής κράτησης, σε μονομελές, σε τριμελές, πρώτο βαθμό, ανάλογα αν έχει κλιμακτή, όχι, μικρή σημασία. Εάν δεν κάνει το αστυνομικός και ο υπερασπιστής ζητάει και τον θέλει και επιμένει κλπ. Φαντάζομαι διακόπτει και προβλέπει μέσω εισαγγελίας. Δεν το έχω δει, αν προβλέπεται αυτό τεχνικά. Μια διακοπή προκειμένου η εισαγγελία να κλητεύσει τον αστυνομικό για να έρθει. Το προβλέπει το 352 κλήτευση και με διακοπή. Ναι. Έτσι ναι, το προβλέπει. Το προβλέπει. Και σήμερα το προβλέπει ότι αντί, προηγείται μάλιστα όταν είναι κρατούμενος ο κατηγορούμενος υποχρεωτικά διακόπτει για να έρθει μάρτυρας, να κληθεί μάρτυρας. Συνεπώς το 352 το κρατάει αυτούσιο. Το και κρατάει. Και προσθέτει μόνο τη διάσταση της ανάγνωσης στις περιπτώσεις που... Δεν λέει ότι αναγιγνώσκεται. Μπορεί και να πει το δικαστήριο: δεν τη διαβάζω την κατάσταση του αστυνομικού. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν την κρίνω σχετική. Κατόπιν αιτήματος πάντα αυτό, αν είναι. Ναι. Οπότε να σου πει: αφού δεν τη διαβάζω, γιατί να τον καλέσω. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και αυτό, έτσι. Αν όμως είναι σημαντική η κατάθεσή του, δηλαδή δεν μπορεί το δικαστήριο να τη διαβάσει, προφανώς νομίζω θα τον καλεί. Γιατί θα τίθεται πρόβλημα εκεί. Δεν μπορεί να πεις κρίνω σημαντική την κατάθεσή του να τη διαβάσω και απ' την άλλη να πεις δεν είναι σημαντική η κατάθεσή του για την ανάγνωση και δεν τον, για την υπόθεση και τον καλό. Άρα υποθέτω θα γίνεται χρήση χωρίς ανάγνωση. Όταν λέει είναι δύο ανακριτικοί πάλι, λέει ο ένας, καλή, λέει φέρ τον έναν, τον άλλον μπορεί να φέρει τον έναν, ξέρω. Τον άλλον μην τον κάλεις. Ορίστε. Ναι, εκεί θα τους καλεί και τους δύο, φαντάζομαι, ο εισαγγελέας. Το έργο του εισαγγελέα επιβαρύνεται αρκετά στην προπαρασκευαστική διαδικασία. Αυτό ήθελα να καταδείξω εδώ, ότι εγώ έχω τη δικογραφία μπροστά μου, καλούμε να συντάξω το κριτήριο θέσπισμα και να καλέσω τους μάρτυρες και τα αναγνωστέα έγγραφα, έτσι, να τα συμπεριλάβω. Και βλέπω λοιπόν την κατάθεση του αστυνομικού και εγώ τι πρέπει να κάνω, να μην τον καλέσω. Αυτό που λέει ο νόμος. Ότι δεν καλείται ο αστυνομικός. Θα βάλετε όμως τη αναγνωστέα την προδικαστική. Τι θα κάνετε. Θα βάλετε αναγνωστέα την κατάθεσή του. Άμα είναι σημαντική πρέπει να τη βάλετε. Εγώ πρέπει την έννοια του νόμου, η κατάθεση του αστυνομικού οργάνου δεν είναι έγγραφο. Είναι κατάθεση αστυνομικού οργάνου. Με το 360 τόσο δεν μπορείς να την έχεις. Κύριε Συνήγορε, συγγνώμη, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Έρχεται ο νόμος τώρα και μου λέει ότι δεν καλείται ο μάρτυρας αστυνομικός. Αυτό λέει, τίποτα άλλο. Δεν λέει ανεγιγνώσκεται ή όχι η κατάθεσή του, δεν καλείται. Δηλαδή, εγώ παίρνω τη δικογραφία μπροστά μου και δεν τον καλώ το μάρτυρα. Κατ' εξαίρεση μπορείτε όμως, λέει. Όταν είναι αναγκαία για τη διάγνωση. Ήδη από την προδικασία μπορεί και ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο το δει. Όχι, μπορεί και ο εισαγγελέας στην προπαρασκευαστική διαδικασία, στον κατάλογο μαρτύρων, όταν κάνει τον κατάλογο μαρτύρων, αν κρίνει ότι είναι σημαντική. Το προβλέπει. Το προβλέπει. Εγώ νομίζω οι εισαγγελείς για να είναι καλυμμένοι και να μην έχουν αναβολές και διακοπές θα τους βάζουν μέσα. Είναι δυνατόν να τον αφήσεις έτσι έξω το μάρτυρα, τον αστυνομικό. Αλλά εδώ πιέζουν οι... Εκτός αν είναι κάποια υπόθεση που είναι, εντάξει, δεν έχει κάποια σημασία η κατάθεση. Ναι, μόνο σε περιθωριακές περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Άλλοι υπάρχει εδώ σε υποθέσεις όμως ναρκωτικών, σε υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης, σε υποθέσεις ληστείας. Έχει σημασία. Μόνο νομίζω στην ομολογία, αν έχει ομολογήσει. Ακριβώς. Ίσως. Ναι. Αλλά ότι ανοίγουν κερκόπορτες, όπως είπαν πολλοί, ανοίγουν. Γιατί ο κάθε δικαστής είναι καλοπροαίρετος και καλόπιστος. Αλλά μπορεί να βρεθεί και ο δικαστής, ο οποίος κάποια στιγμή κάνει και ένα λάθος. Ας πούμε, άνθρωποι είμαστε όλοι. Και ποια είναι η προστασία εκείνη τη στιγμή. Πάντως δίνει τη δυνατότητα στον εισαγγελέα στην προδικασία, αν τη θεωρεί απαραίτητη τη μαρτυρία, δίνει. Να τον καλέσει. Δίνει, ναι. Όχι ότι την αποκλείει. Λέει όταν κριθεί αναγκαία για τη διάγνωση της αλήθειας, τον βάζει στον κατάλογο και τον καλεί. Το κάνει ως εξαίρεση. Ενώ πρώτα να το κάνει εξαίρεση όμως. Έτσι. Επίσης κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο και με συγχωρείτε, είναι παρακαλώ, έχει το λόγο. Ξέχασα να πω για την ποινική διαπραγμάτευση. Επειδή έγινε και λόγος για την ποινική διαπραγμάτευση. 303 που είπε, 303. Εδώ έχουμε δύο αλλαγές. Μία που εγώ τη θεωρώ ελάσσονα, αλλά σωστή, και μία μίζωνα. Κατά την άποψή μου. Η Ελλάσσον είναι
ότι μπορεί και στην προπαρασκευαστική διαδικασία να ζητηθεί ποινική διαπραγμάτευση εντός 5 ημερών από την επίδοση της κλήσης του κληρίου θεσπίσματος. Να πει ο κατηγορούμενος, παιδιά, δεν θέλω να πάω στο ακροατήριο να τη ζητήσω, εδώ να έρθω να τελειώνουμε. Είναι στην ενδοοικογενειακή δηλαδή. Εκεί τα αλλάζει πολύ και στην ενδοοικογενειακή. Ναι. Εδώ μιλάμε ποινική διαπραγμάτευση. Ναι, λέει, επειδή δεν το κλητήριο θέσπισμα, να πάω για κακούργημα, η κλήση, εκείνη μέσα σε 5 μέρες να πάω στον εισαγγελέα να γίνει ποινική διαπραγμάτευση. Ναι, καλή ρύθμιση. Δεν προκαλεί κάποια. Εκεί όμως που τίθεται προβλήματα, παρότι φαίνεται η διάταξη λίγο αθώα, αλλά μπορεί στο τέλος να γίνει προβληματική, είναι ότι μπορεί πλέον και ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτος να καλεί σε διαπραγμάτευση. Δηλαδή να λέει, έχω την ποινική δικογραφία εδώ, τον έχω τον άλλο για κακούργημα. Έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ. Να συμφωνήσεις με τη ποινή, θα πας στο ακροατήριο. Να δικαστείς. Έτσι. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα που δεν έχει την πρωτοβουλία ο κατηγορούμενος. Και νομίζω σωστά έχει επισημανθεί αυτό, ότι τίθεται και ένα θέμα προστασίας του κατηγορουμένου από την, αυτοενοχοποίηση. Παρότι δεν είναι ευθεία η προσβολή του δικαιώματος μια αυτοενοχοποίηση, που καθιερώνεται πλέον και στο κώδικα στο 104. Αλλά τώρα τι γίνεται, όταν σε καλεί ο ίδιος ο εισαγγελέας και σου λέει, κοίταξε να δεις, κάνε καλύτερα μια διαπραγμάτευση εδώ πέρα. Σε πιέζει λίγο. Όσο να είναι, έτσι δεν είναι. Έχεις και το συνήγορο σου. Έχεις πάντα με το συνήγορο. Αλλά ο εισαγγελέας, γιατί να καλέσει μόνος του. Προφανώς για να ελαφρυνθούν τα πινάκια. Έτσι σου λέει, αμήν αυτός. Έχει και ομολογία που είπαμε. Ναι. Ομολογία δεν θα έχει, όντως. Ναι. Πριν. Αλλά σου λέει τώρα, κάτσε να τον πιέσουμε και λίγο. Πολλές υποθέσεις, τα πινάκια κτλ. Εδώ αρχίζει ο εισαγγελέας. Κύριε καθηγητά, η πρωτοβουλία να συνδυάζεται και με εύλογες ποινές. Ακριβώς λέγεται. Ακριβώς. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει προς το παρόν είναι ότι πάνε κατηγορούμενοι για ποινική διαπραγμάτευση ή για συνδιαλλαγή και οι ποινές είναι εξωφρενικές. Και το παράδειγμα το οποίο σας είπε προηγουμένως ο συνάδελφος ο κ. Αβρίθης, στις 8 η ώρα, γιατί ο υποφαινόμενος ήταν που υπέβαλε την αίτηση, διαπραγματευόμασταν το αν θα είναι 5K ή 5Φ. Εντάξει, αρνηθήκαμε και στις 12 η ώρα ήταν αθώος ο κατηγορούμενος. Ναι. Ναι, κύριε Σαγγελέα, όπως σας τα λέω. Όπως σας τα λέω. Και στις 12 ήταν... Εδώ πήρατε εσείς την πρωτοβουλία όμως. Βεβαίως. Φανταστείτε όμως να έχει πάρει την πρωτοβουλία ο εισαγγελέας και τα λες τώρα αυτός θα με... Ο εισαγγελέας θα με δικάσει σε λίγο. Τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα για να με καλεί και να μου λέει δέχεσαι τα 7 χρόνια, δέχεσαι τα 6 χρόνια. Αυτό είναι καθαρά για απευλοκή των πινακίων. Των πινακίων. Τίποτα άλλο. Δεν έχει κάποια δηλαδή δικαιοπολιτική έτσι, βάση δεν έχει. Βάση και... Βέβαια, άκουσα κάποιον σε εκδήλωση, συγχωρείς πρόεδρε, και δεν θα ξαναμιλήσω. Άκουσα κάποιον εισαγγελέα σε μια εκδήλωση στην Αθήνα που είχε ως αντικείμενο πάλι το νομοσχέδιο και είπε, μα αυτό έχει μπει γιατί έχει ομολογήσει κάποιος από την προδικασία. Δεν έχει ζητήσει διαπραγμάτευση, μπορεί και να, μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην έχει δικηγόρο κτλ. Να μην τα ξέρει. Ας τον καλέσω και να του πω, ρε παιδί μου, έχει ομολογήσει εδώ πέρα. Βάλε και φέρει και το δικηγόρο σου ή σου διορίζω. Δεν συμφωνεί σε μια ποινή, ας πούμε. Είναι προβληματικό πάντως, έτσι. Είναι προβληματικό. Έλα, Νικόλα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Σε αυτή τη ρύθμιση που θεωρητικά καλή είναι κατά την ταπεινή μου άποψη, αν ο κατηγορούμενος δεν έχει δικηγόρο, δεν μπορεί να έρθει στη διαπραγμάτευση που ναι, από διορισμό. Της ελληνικής αρχής, αυτεπάγγελτο διορισμό. Ναι, ναι, προβλέπει. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το να σε καλέσει ο εισαγγελέας χωρίς να το ζητήσεις εσύ να κάνεις διαπραγμάτευση, είναι μία ακόμα ευκαιρία προακροατηριακά να πετύχεις κάτι καλύτερο. Συνεπώς, όταν έχεις πάντα το δικαίωμα και δεν σου στερείται, να το αρνηθείς στο τέλος, όπως είπε ο συνάδελφος ο κ. Ζαβλάνης, που έχει τρομερή εμπειρία τώρα, αν έχεις δικαίωμα να το αρνηθείς το τελικό αποτέλεσμα της αποδοχής της χ ποινής, είναι μία ακόμα ευκαιρία. Είναι ακόμα ευκαιρία, μία ακόμα ευκαιρία, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι και αυτό έχει παρατηρηθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της υπερκατηγορίας, overcharging, χώρος του 5 κατηγορίες. Έτσι, για να πάει διαπραγμάτευση. Κάλεσε τον μετά για μια διαπραγμάτευση και του λέει εντάξει θα σου βγάλω την οργάνωση, ξέρω εγώ να σου αφήσω
το άλλο κτλ. Εμείς τώρα, μέχρι στιγμής δεν είχαμε να σε καλεί ο εισαγγελέας. Αφαίρεση αδικήματος, εμείς ποτέ δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Εμείς το είναι θέμα αποκλειστικής επιμέτρησης. Στο σήμερα, τώρα. Ναι, αλλά αν έχεις 5 κατηγορίες ή 3. Σωστά. Έτσι. Αυτό που σε νοιάζει είναι η ποινή βάσης. Ναι, λες εδώ τι θα γίνει, αν μου πει 3 χρόνια για την καθεμία ή 5 χρόνια για την καθεμία, από το να φάω 15, καλύτερα να συμφωνήσω, έτσι. Αλλά ο εισαγγελέας σου, δίνοντας σου σήμα, έλα να διαπραγματευτούμε, είναι σαν να σου λέει ότι όταν θα γίνει στο ακροατήριο θα δικαστείς, εγώ θα πάω για ενοχή. Όπως ξέρετε, βέβαια... Βέβαια, επειδή δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος που κάνει τη διαπραγμάτευση με αυτόν που θα είναι στην έδρα. Έτσι. Μπορεί θεωρητικά να καλεί ο ένας εισαγγελέας γιατί πιστεύει ότι είναι ένοχος, ενώ αυτός που θα ανέβει στην έδρα να πιστεύει το αντίθετο. Πάντως, δεν βγαίνει άκρη πολύ με όλο αυτό, έτσι. Πάντως θεωρητικά μια εισαγγελική πρωτοβουλία να καλέσει άνθρωπο σε διαπραγμάτευση είναι δεδομένο ότι προϋποθέτει ομολογία, γιατί όπως έχετε δει και το ξέρετε, στα 3 χρόνια αυτά του θεσμού μέχρι σήμερα, ουσιαστικά όταν ζητάει διαπραγμάτευση σήμερα ο κατηγορούμενος, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα, ακόμα και σε επίπεδο ανάκρισης. Πριν κλείσει μια δικογραφία από την ανάκριση, ο εισαγγελέας εφετών ζητάει το διαβιβαστικό μόνο και την απολογία μόνο. Από τη δικογραφία ολόκληρη δεν παίρνει τίποτα άλλο. Για να δει αν υπάρχει έδαφο, είναι και πάμπολε οι φορέ. Εμένα μου έχει τύχει δηλαδή ότι σε άνθρωπο ο οποίο έχει ένα χι παρελθόν στο ίδιο αδίκημα, θεωρεί μη γόνιμο το έδαφο διαπραγμάτευση και σου λέει τράβο στο ακροατήριο. Και τι νόημα έχει αυτό, αν στο τέλος μια ποινή τέτοια συγχωνεύεται. Άμα θα είναι 5, 10, 15, όταν έχω ήδη 20, γιατί να μου πει όχι, δεν διαπραγματεύουμε. Και αυτό είναι τρομερό λάθος για μένα σήμερα. Το ζήτημα είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που ο θεσμός ανθεί, έτσι, γιατί το 95% διεκπεραιώνεται εκτός ακροατηρίου των ποινικών. Υπάρχουν guidelines, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες πώς φέρεται ο καθένας στη διαπραγμάτευση. Έτσι. Δεν είναι ότι κάθε εισαγγελέα το κρίνει έτσι. Έχει εσωτερικές εισαγγελία οδηγίες που έχει κανόνες κάπως. Αλλά νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η ρύθμιση και θα έχει ενδιαφέρον. Αν λειτουργήσει. Πάλι μπορεί να μιλήσω λίγο ακραία, πάμε στο κακό προαίρετα που λέω και εγώ καμιά φορά. Εγώ έχω αντιληφθεί για την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο το ότι βάζει τον εισαγγελέα. Του βάζει στο παιχνίδι τον νομοθέτη και του λέει πάρε εσύ την πρωτοβουλία. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις και αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πάμε λοιπόν, είμαστε 5-10 κατηγορούμενοι. Και ο ένας πάει και ομολογεί. Παίρνω από την καταδικαστική ως εισαγγελέας. Την πήρα, την καταδικαστική του Χατζιάματο την πήρα. Συμβιβάστηκε. Πώς το έκανε την διαπραγμάτευση. Χρησιμοποιείται στην ποινική δίκη για τους άλλους. Πότε έχει ομολογήσει την προδικασία, εννοείται. Πριν τη διαπραγμάτευση. Ελεύθερε. Νομίζω ότι χτυπάται ελεύθερα. 2-11 θα πάει. Οποιαδήποτε κατάθεση με το 2-11. Χρησιμοποιείται η ενοχή. Όσο χρησιμοποιείται η ομολογία. Όσο χρησιμοποιείται. Στα αναγνωσκόμενα έγγραφα. Ήδη ο δικαστής σου λέει ομολόγησε ο Χατζιάμαλος. Αν το έχει κάνει καβρίθις, το έχει κάνει καλετράς, το έχει κάνει... Αυτό πρέπει να είναι εκτός δικογραφίας. Πρέπει να είναι εκτός και δεν αναγιγνώσκεται κατά τον νόμο. Δεν αναγιγνώσκεται η ομολογία, η προδικαστική, κανενός. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διατυπωθεί, γιατί εγώ βλέπω μια πολύ σοβαρή και κόμπορτο για τις μεγάλες υποθέσεις. Στην οποία δεν έχουμε τέτοια. Στην Αθήνα έχει πολλές όμως τον τελευταίο χρόνια όλο τέτοιες υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις των Αθηνών με 15-20 κατηγορούμενους, κόστος 30 κατηγορούμενους και παίζεται η μπάλα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, σε διαφορετικό επίπεδο. Ναι. Και αυτή η διάταξη έρχεται για να διευκολύνει αυτές τις υποθέσεις μέσω μιας διαπραγμάτευσης, εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευσης, η οποία θα είναι και θα ενέχει και το στοιχείο αμφιβόλου ηθικής απόδειξης. Πάντως εδώ ο εισαγγελέας αναβαθμίζεται σημαντικά, παίρνει δηλαδή κυρίαρχο ρόλο στην υπόθεση, έτσι. Και στις υποθέσεις που λέτε, μπορεί να κάνει τακτική, στρατηγική. Φέρ' τον ένα εδώ τώρα, να πάρω εγώ μια...
Χίλια δυο είναι. Αλλά θα τη δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αμερικανοποιείται η δίκη σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Ήδη έχει αρχίσει αυτό από το 19. Όλο το σύστημα. Το σημαντικό βέβαια, θα κάνω μια τελευταία παρέμβαση σε βαθμό. Θέλω να πω το εξής, ότι το γεγονός ότι δυνητικά έχει μια επιλογή ο κατηγορούμενος να κάνει διαπραγμάτευση ή να κληρωθεί σε διαπραγμάτευση από τον εισαγγελέα. Εντάξει, ο ρόλος του εισαγγελικός, επειδή είναι θεματοφύλακας της κοινωνικής τάξης, καλώς για μένα του δίνεται δυνατότητα. Αλλά η εμπειρία σήμερα έχει δείξει με τα 3 χρόνια, σας το λέω εγώ, μου έχει τύχει και το μεν και το δε. Να πάει κάποιος να διαπραγματευτεί και να αποδεχτεί εγκληματική οργάνωση, να πάρει μια χήπινη και να εξελιχθεί δίκη για τους υπόλοιπους που δεν ζητήσανε ποτέ και ή να θωωθούν ή να μεταβληθεί η κατηγορία σε συμμορία, να πέσει παντελώς το 187-1, να μεταβληθεί σε 3 για κάποιους, παράγραφο 3, και κάποιοι να δικαστούν για το βασικό αδίκημα, ναρκωτικά π.χ., μετανάστες π.χ., και να βγουν τελείως από το 187 με το υπεραντισυνταγματικό κατ' εμέ, αυτό που κάναμε την εποχή πέρσι για την δυνατότητα της αναστολής, για το αν θα υπάρχει κλπ. Και όπως επίσης, σωστό, και όπως επίσης, έχει τύχει και άνθρωπος να πάει να διαπραγματευτεί και σε επίπεδο ακροατηριακό οι υπόλοιποι να πάνε πολύ χειρότερα. Συνεπώς δεν υπάρχει κανόνας. Οπότε είναι προσωπική επιλογή του κατηγορουμένου και έχει και τεράστια σημασία για μένα ο ψυχισμός, η ψυχολογία και η διάθεση του δικηγόρου. Δηλαδή ο υπερασπιστής θα διαβάσει και θα δει και θα πάρει μια επιλογή να πάει έναν άνθρωπο να τον οδηγήσει σε μια δυνατότητα διαπραγματευτική και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ υποκειμενισμό και για τον εαυτό του. Δηλαδή, είναι συνάδελφοι στην Αθήνα και στην Ελλάδα ευρύτερα, οι οποίοι δεν παρίστανται. Δεν παρίστανται στα κρατήρια. Δεν. Πάνε σε μια ανάκριση, μετά κάνουν μια συγκεκριμένη διαδικασία που λέγεται διαπραγμάτευση. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθ' έξι και κατ' επανάληψη αδικηματίας, στο οποιοδήποτε αδίκημα. Είναι ένας που λέει ναρκωτικά. Πάει, διαπραγμάτευση, πρώτη φορά. Βγαίνει με 3 φύ τοξικομανία. Άρθρο 30. Σημαία. Επόμενη φορά, ξαναπιάνεται. Έχει ένα παρελθόν το οποίο είναι διαπραγμάτευση. Αλλάζει δικηγόρο. Έρχεται στον κύριο Αβρίθιξ, πάει στον κύριο Ασλάνη, πάει σε έναν άλλο άνθρωπο. Και του λέει, χρυσέ μου, όταν βιοπορίζεσαι και ζεις έτσι, γιατί έκανες διαπραγμάτευση πρόπερση και τώρα ξαναπιάστηκες και ξαναδικάζεσαι. Και έχει ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο τελικά, που άπαξ διαπραγμάτευση για μένα είναι καταστροφή ποινικού μητρώου. Καταστροφή, περιστέλλονται τα όρια που σου δίνει ο νόμος με τα 8 στο πλημέλημα, με τα 20 στο κακούργημα και εξελικτικά στο τέλος η διαπραγμάτευση, υποκειμενική η άποψη και το λέω μετά από τα 3 χρόνια που εφαρμόζεται, ότι για τον άνθρωπο που κατά τύχη έμπλεξε, από λάθος έμπλεξε, αλλά θέλει να απεμπλακεί, είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή. Αλλά για τον άνθρωπο που αδικηματικά ζει και αδικηματικά θα πεθάνει, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Πάντως, αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για επιτάχυνση και για ελάφρυνση της δικαιοσύνης, το μόνο μέσο είναι η διαπραγμάτευση. Έτσι όπως φαίνεται. Όλα αυτά τα άλλα, απευθείας αγωγή, δεν θα βοηθήσουν. Αν γίνει ορθή η χρήση του θεσμού της διαπραγμάτευσης, θα επιτευχθεί επιτάχυνση. Τώρα, πώς οι εισαγγελείς θα οργανωθούν μεταξύ τους, πώς θα αποφασίζουν να καλέσουν διάδοση, αυτά ξεφεύγουν από τη δική μας γνώση, είναι γνώση εισαγγελική. Θα εμφανίσει στην πράξη. Όμως στα πλαίσια της επιτάχυνσης απεμπολούνται βασικότατα δικαιώματα. Σίγουρα. Δεν πρέπει. Γι' αυτό η διαπραγμάτευση έχει σοβαρά θέματα προστασίας δικαιωμάτων κατηγορουμένου και πρέπει στην πορεία πιστεύω θα οργανωθεί και πιο πολύ. Θα υπάρξει ειδικότερη ρύθμιση. Ειδικά για την νησιώτικη Ελλάδα, λέει τίποτα για το θέμα των αναβολών, διότι είπατε ότι για κάθε. Μία αναβολή. Μία. Με το 349. Έρχεται ο κατηγορούμενος από την Αστυπαλιά, μια εβδομάδα νωρίτερα, κάθεται εδώ, το πινάκιο έχει μεγάλο νούμερο, αναβάλει. Αορίστε. Γι' αυτόν δεν υπάρχει πρώτη αναβολή. Είναι πρώτη αναβολή. Δεν διακρίνει βέβαια. Πρώτη αναβολή της υπόθεσης. Για οποιοδήποτε. Έχει αναβληθεί μια φορά. Έχει αναβληθεί λοιπόν μια φορά. Η δεύτερη αναβολή μόνο για συνήγορο. Όταν η αναβολή. Κανονικά ούτε το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει λόγω ραρίου δεύτερη φορά.
Έτσι, ναι, όπως είναι η διάταξη. Εμείς απέχουμε. Στο δικαστήριο πρέπει να διακόπτει και εμείς απέχουμε από τη δεύτερη. Όταν λοιπόν το ίδιο το κράτος δεν σου δίνει την υποδομή που πρέπει, γιατί δεν έχει. Δεν λέω διακοπή, αναβολή λέω. Ναι. Δεν υπάρχει δεύτερη αίθουσα. Είναι ανώτερη βία, και... ανώτερη βία. Εκεί νομίζω μπορείς. Άρα πάλι ο δικαστής θα τον καλέσουμε να βγάλει τα κάστανα. Όχι, λέμε το εξής. Προβλέπει ο νόμος το 349 ότι για λόγους ανωτέρας βίας μία φορά. Για λόγους ανωτέρας βίας μία φορά. Εδώ έχουμε απαγορευτικό και δεν μπορεί να έρθει κανένας. Θα αναβάλει 352. Γι' αυτό λέμε ότι η διάταξη ουσιαστικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εκεί θα μπορεί να αναβάλει 352. Γιατί ναι, μεν έχει απαγορευτικό, εξαιτίας του απαγορευτικού δεν ήρθαν οι μάρτυρες, είναι αναγκαίοι μάρτυρες, άρα πάμε αλλού. Κάπως έτσι θα φτιάχνουμε. Και τότε που δεν επιτρέπεται. Τώρα επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Στο ίδιο καθεστώς είμαστε. Το 342 το βάζει. Όχι, όσες θέλεις. Είναι η κερκόπορτα. Επί των εκκρεμών ποινικών υποθέσεων που δεν έχουν εισαχθεί στο ακροατήριο. Εφαρμόζονται οι διατάξεις. Μόνο στην αρμοδιότητα, λέει, αν έχει επιδοθεί κλητήριο θέσιμα, παραμένει παλιά αρμοδιότητα. Η κλίση. Το διαδικαστικό ήθελα να ρωτήσω. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Οι άλλες διατάξεις εφαρμόζονται. Παιδιά, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πριν από 4 χρόνια, πόσο, όταν ανέλαβα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, το 2018, αν θυμάμαι καλά, κύριε Αβρίθη, οι δικαστικοί πάλι ήταν περίπου 10.000. Αυτά είχα κρατήσει κάτι. Σήμερα είναι 6.500. Η δικαστική λειτουργία ήταν, ξέρω εγώ, γύρω στους 4.300, τώρα είναι 3.600, αν θυμάμαι καλά τα μεγέθη. Γι' αυτό δεν γίνεται καμία κουβέντα. Πείτε πώς είμαστε εδώ στην ΚΟΟ, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό δεν γίνεται καμία κουβέντα. Και προσπαθούν την επιτάχυνση να τη φέρουν μέσα από τα μονομελή δικαστήρια. Με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Που και μας συγκρίνουν, κύριε καθηγητά μου, επιτρέπετε, με την Ευρώπη, που εντάξει, η Ευρώπη έχει το θεσμό του μονομελούς πολύ εκτεταμένο και στα εφετεία ακόμα. Εμάς το σύστημά μας δεν ήταν καλύτερο? Δεν παρήχε περισσότερα εχέγγυα περί της ασφαλούς κρίσης, επειδή είχαμε τα τριμελή, επειδή είχαμε τις πολυμελές συνθέσεις? Α, το θυσιάσουμε αυτό εν ονόματι της εκείνη ενστάσεις μας. Πάντως είναι πολλές οι δυσλειτουργίες. Έβλεπα το γερμανικό ποινικό κώδικα, τις μειωμένες ποινές. Λέει ο συνεργός υποχρεωτικά μειωμένη ποινή. Εκεί δεν έχει ποινή του αυτού, ας πούμε, την εισαγωγικά με συνέργεια. Ξέρετε πώς είναι η ελάχιστη ποινή για επί ισοβίου καθήξεως? Δηλαδή η ελάχιστη μειωμένη ποινή, 3 χρόνια. Δηλαδή σε δικάζει για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και μπορεί να καταδικαστείς 3 χρόνια. Αλλά θα πας μέσα, έστω 1 χρόνο, αλλά είναι 3 χρόνια όμως. Εδώ τώρα που σου βάλει 10, 12 αρχίζει, δηλαδή δεν έχουν μπει όλα αυτά σε ένα σύστημα να τα μελετηθούν σοβαρά και να πούμε, ρε παιδιά, μικρότερες ποινές, ας πούμε. Στα περισσότερα κράτη τα κακουργήματα ξεκινάνε από 3 έτη, όχι από 5 έτη. Έχουν άλλη έκθεση. Ναι, έχουν άλλη έκθεση. Όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν σοβαρά. Έτσι. Τώρα έτσι όπως γίνεται στο... Δηλαδή οι Σοβίτες, προσέξτε να δείτε το μέγεθος, οι Σοβίτες, ξέρετε πώς έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, 963. Ξέρετε πώς έχουμε στη Γαλλία, 196. Πώς το ερμηνεύουν αυτό, ότι εξαιτίας του ότι... Αφού επιβληθεί η ποινή, στη συνέχεια εκτίεται κατά πολύ μικρότερη, φορτώνουν οι δικαστές, επιτρέψτε μου την έκφραση, φορτώνουν προς τα πάνω για να μείνουν όσο γίνεται μέσα. Και φτάσαμε σε αυτό το αδίέξο. Να έχει η Ελλάδα με αυτόν τον πληθυσμό 5 φορές πάνω από τη Γαλλία. Και χωρίς να έχουμε φυλακές. Μα από τη στιγμή που υπάρχουν νομοσχέδια που επιγράφονται, νομοσχέδιο για την αποσυφόρηση των φυλακών, κάποιοι πρέπει να βγουν έξω για να μπουν οι αλληλές. Έχετε δει, προσετέθηκε η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη στην επικίνδυνη οδήγηση, έτσι. Αν, πολύ σοβαρό, είναι σοβαρό έγκλημα, ας πούμε, δεν τίθεται αμφιβολία, αλλά περνάς με κόκκινο, σκοτώνεις, η ποινή είναι ισόβια. Δηλαδή, έτσι, αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Δηλαδή, υπερβαίνεις το όριο ταχύτητος κατά, δεν θυμάμαι τώρα, 50 χιλιόμετρα, είναι όριο 50. Πας 100, σκοτώνεις, μπορεί να τιμωρηθείς ισόβια κάθεξη. Αυτό κανείς δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Οδηγούμε και στην Αθήνα εκεί σε κάτι δρόμους και πάμε με 100. Άμα κάτι τύχει και σκοτώσουμε έναν άνθρωπο, μπορεί να πάμε ισόβια μέσα.
Εδώ ο Διαμαντούρης πέρασε 16, αυτά δεν τον σταμάτησε κανένα. Αρκεί ότι έχουμε δόλο για τον κίνδυνο, αλλά για το θάνατο είναι εκ του αποτελέσματος μετά. Αμέλεια ως προς το θάνατο πήγαινε ισόβια μέσα. Τέτοια ώρα ένας νομοθέτης έχει πολλά. Δηλαδή αυτό που είπε κάποιος, η ανθρωποκτονία από αμέλεια πήγε τουλάχιστον 2 χρόνια. Τι, η ανθρωποκτονία από αμέλεια, αν παραβιαστεί με κόκκινο, είναι, μπορεί να είναι ισόβια πλέον. Εδώ το λέμε στους πελάτες και αυτοί λένε πά, γιατί να πάω μέσα. Του το λέμε ότι κινδυνεύεις να πας ισόβια. Αυτή η διάταξη το 290 πια είναι και τα λοιπά, είναι πολύ δρακόντια πλέον. Να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά την αναβάθμιση των μονομελών, ο νομοθέτης έλαβε καμία πρόνοια για τους νέους δικαστές? Δεν έχω κάτι, δεν αποτελεί μορφή, αλλά δυστυχώς εμείς τον... Το μονομελό πλημμυριοδικείων ή εφετείων. Ένα λεπτό. Καλείται εδώ στο νησί, όχι μόνο στην Κόρη και σ' άλλα, μία πάρεδρος να δικάζει υποθέσεις του τριμερούς. Διότι το μονομελές πλέον έχει όλες τις υποθέσεις του τριμερούς. Μπορεί πάρεδρος να ανέβει στο μονομελές μόνη τη. Δεν στερούμε εγώ. Και πάρεδρος, δεν μπορεί μόνο στο τριμελές, μπορεί και στο μονομελές. Ναι, έτσι. Δεν στερούμε τον φυσικό μου δικαστή. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, με ποια ασφάλεια δικαίου. Θα με δικάσει ένας άνθρωπος, δεν έχω τίποτα εναντίον των νέων πρωτοδικών, αλλά αυτό είναι κάτι όχι το παράνομο, δεν θα το έλεγα γιατί ο νομοθέτης αφού δεν το λέει. Αλλά οπωσδήποτε είναι σε βάρος της δικαίας δίκης. Έχουμε άλλο τίποτα, καμιά τοποθέτηση? Έλα Χατζη Βασίλη μου. Θέλω να πω και πάνω στα έξοδα των μηνύσεων και των προσφυγών. Ναι, δεν είπαμε για αυτά. Ενώ η προηγούμενη επιτροπή που άλλαξε το ποινικό κώδικα ήταν υπέρ της υπόψης να μην πληρώνονται αυτά τα έξοδα. Τώρα έρχεται, βάζει πάλι τα παράβολα και στις προσφυγές και στη μήνυση και παρά να αυξάνει τα δικαστικά έξοδα. Τα παράβολα τα πάει στα, όλα στο ταχδίκ. Είναι παράβολα πλέον, έλεγε κάπου του δημοσίου και τα λοιπά, λέει δεν είναι πλέον του δημοσίου, είναι του ταχδίκ για να φτιάχνουμε κτίρια. Εις προς τα δικαστήρια. Και σε πολιτικές διατάξεις θα υπάρχει και εκεί τελικά αυτό το πρόστιμο. Ναι, υπάρχει, δηλαδή προστίθεται τρίτη περίπτωση εκεί στην καταδίκη του εγκαλούντος, αν αποδικομανία, η οποία όμως πρέπει να αποδεικνύεται από πολλές αβάσιμες μηνύσεις που έχουν ήδη αποδεικνύσει. Το είναι σωστό, ναι. Αυτό δεν είναι λάθος. Ο Έλληνας δηλαδή πραγματικά. Ναι, μπορεί να επιβάλλεται. Δηλαδή φύγονται όλοι με το παραμικρό και υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν από αυτό. Ναι. Για να κάνουμε μηνύσεις. Μας αφαιρεί χρόνο από τις σοβαρές υποθέσεις μας πραγματικά. Εκεί μπορεί να το επιβάλλεται έξοδα, τα οποία είναι τα διπλάσια από τα δικαστικά έξοδα που τρώει ο κατηγορούμενος στο μονομελές, δεν θυμάμαι. Αυξάνονται βέβαια και τα έξοδα, φτάνουν κάτι μέχρι 4.000 στα μεικτά όργοτα. Ναι, αλλά είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι ενώ και στο προηγούμενο που είχα βάλει τα έξοδα, οι μηνύσεις αυξανόντουσαν. Δεν μειωνόντουσαν, αυξανήθηκαν. Το παράβολο της είχε μειώσει λίγο, το παράβολο της έγκλησης. Το έχουμε αυτό το στατιστικό, κυρία Σαγγελέα, το έχουμε. Και φιλοσοφίας να το ελαφρύνουμε και λίγο το ζήτημα, κύριε καθηγητά, είναι ότι θέλουν τον Έλληνα δικαστή, γιατί αυτή είναι η άποψή μου, προσωπική μου άποψη, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ότι η ποιότητα, και αυτή τουλάχιστον προκύπτει από τις αστικές αποφάσεις, αλλά και γενικά τις αιτιολογήσεις της ελληνικής απόφασης ενός δικαστηρίου, ενός ελληνικού δικαστηρίου, είναι πολύ ανώτερη κατά την άποψή μου από αποφάσεις δικαστηρίων πολλών ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες είναι, τουλάχιστον όπως τις έχω δει εγώ, για γέλια τις αιτιολογίες αυτές, και προφανώς το όλο σύστημα και το όλο, όταν λέω το όλο σύστημα, η κοινωνική δομή της Ευρώπης και της γενικότερα αμερικανοποίησης, θέλει τα πράγματα σκληρά, επιβλητικά και θεωρεί ότι η πολλή αιτιολογία δεν χρειάζεται. Τα προβλήματα που δημιουργούνται με την απονομή της ελληνικής δικαιοσύνης ακριβώς έγκυται στο ότι υπάρχει, έστω και αρνητική, έστω και η απο... επειδή έχουν αιτιολογία, επειδή έχουν σκέψη, επειδή έχουν βασανισμό μέσα τους, το ζητούμενο που θέλουν από τον Έλληνα δικαστή να μην υπάρχει αυτός ο βασανισμός. Γράφτε τις αποφάσεις τώρα, γράφτε τις με ιδεολογία αστεία, με ιδεολογία καθόλου, θα γίνουν αποδεκτές
από το σύστημα προκειμένου να προχωρήσουν σε τι, στο να μην μας λένε ότι ξέρετε είμαστε μια χώρα στην οποία η δικαιοσύνη καθιστεί, την οποία δεν την κρίνει κανένας. Αυτό είναι το κάτι. Και βλέπω ότι ενώ φτάσαμε μέχρι πριν μια εικοσαετία σε ορισμένες κατακτήσεις, 25 ετία, φτάσαμε σε κάποιες κατακτήσεις δικαιικές, σοβαρές, είμαστε, και θα το πω έτσι, ναι, απλά, ήμασταν από τις χώρες που εφαρμόσαμε την ΕΣΔΑ και προχωρήσαμε την ΕΣΔΑ όπως την διατύπωσαν κάποιοι, κυρίως Γερμανοί, κάποιες γερμανικές σχολές ποινικολόγων και γενικότερα νομικών. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο με ηλικιώδη ταχύτητα πίσω της οπισθοδρόμησης στο βωμό της ταχύτητας. Γιατί η ταχύτητα εξυπηρετεί το σύστημα, να το πω έτσι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, συνάδελφοι, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα, κυρία πρωτοδίκη μας, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συνάδελφοι, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα. Ήταν ωραίο το ότι ήταν ένας έτσι γόνιμος διάλογος. Έβγαλε ο καθένας τα συμπεράσματά του. Εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο και σαν δικηγορικό σύλλογο θα μεταφέρουμε τις απόψεις μας εκεί όπου πρέπει. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Ήτανε τιμή μας που ήρθατε και μας καταδείξατε, αναδείξατε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με αυτά τα επιχειρούμενα μέτρα. Θα προσπαθήσουμε προς την κατεύθυνση του να απαλληφθούν κάποιες διατάξεις, ενώ θα ενθαρρύνουμε κάποιες που προέκυψε από τη διαδικασία ότι αξίζουν και σωστά θεσμοθετούνται και πάνε να νομοθετηθούν. Εγώ λέω ενώπιον όλων των συναδέλφων να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Όταν πια τα μέτρα θα είναι νόμος. Αν ψηφιστεί. Λογικά θα ψηφιστεί βέβαια. Λογικά θα ψηφιστεί. Λογικά θα ψηφιστεί. Και θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο νομίζω του 24 που θα ψηφιστεί. Εγώ να πω στους συναδέλφους ότι είναι σε εξέλιξη η ολομέλεια των Προέδρων. Δεν ξέρω πού θα πάει. Από ό,τι φαίνεται το κλίμα θα πάμε για μια συνέχιση της αποχής τουλάχιστον στα ποινικά μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Θα ακολουθήσει ή ΔΣ ή θα συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουμε τα του οίκου μας. Και με αυτό σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε.